Καλησπέρα! Καλώς ορίσατε στο Louis Night Show, το σταθερό παρασκευιάτικο μας ραντεβού. Δεύτερη εκπομπή της σεζόν και έχουμε πάρα πολλά να δούμε και κυρίως εκρηκτικές συνεντεύξεις. Την περασμένη εβδομάδα όμως είχαμε και το γάμο της Παν μας, την οποία εφροντίσαμε να παντρέψουμε και στον αέρα της παραδοσιακής βραδιάς. Επούντιασαν και το 20 ευρώ. Εν πειραζεί, έκοψα τη στο μετά από το φακελάκι. Okay. Η Παν υποσχέθηκε ότι θα έρθει σήμερα εδώ με τον ηφικό. Για να δούμε. Κυρία Παν Ντράγκομιρ, είσαι εδώ. Να ζήσεις, αγάπη. Ευχαριστώ. Να ζήσεις. Έχει κι άλλο φακελού, είναι οξά του τον είδα. Όχι, τούτον είδα. Παμού, τούτα που το γάμο σου, λίγο μαραμένα, αλλά δεν πειραζεί. Δεν πειραζεί. Πώς επεράσαμε, εντάξει. Επεράσαμε τέλεια. Αφορμή βοήθεια το ξαναβάλω. Είσαι κουκλάρα μέσα στον ηφικό σου. Θέλω να το φκάλω. Ο πάτερ έφκαλε το μυστήριο καλά. Εντάξει. Ναι, γιατί. Όχι, τίποτε, κάτι δικά μου. Εντάξει, όλα καλά. Ναι. Πώς είναι να είσαι παντρεμένη κοπέλα, πες μου λίγο να δούμε. Έχει καμιά διαφορά. Κοίταξε, είμαστε μαζί για χρόνια. 17. 17 χρόνια, και ότι αλλάσουν και πάρα πολλά. Αλλά τώρα έτσι. Τούτο είναι πολλά έτσι ωραίο. Θέλω να σε δω να πα κάτω για καφέ. Πού να πάω? Να πα για καφέ με τον παντού νύφι. Θα το φορώ. Δεμε, και τι απόκριε νύφη θα την νούμε, είπα. Πρέπει να τα αποσβέσουν. Και θα με έτσι καμιά ημέρα. Ναι, ναι, πρέπει να τα αποσβέσουν. Όχι, πρέπει. Να το δανείζει και σε κανένα φίλο. Όχι, δεν θα το βγάλω αφού πού να το δω. Δεν το δύο. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Πρώτη φορά δηλαδή φυγό με πούντζε. Βέβαια, αρχικέ πούντζε. Έτσι. Για να έχουμε τα τηλέφωνα μα τα πράγματα μέσα. Βέβαια, και επαντρεύκε το κάναμε τη story και κάναμε το ριστόρι ολόγια. Εγώ πότε προλαβαίνετε το κοπέλι, τώρα εξηγείτε. Τώρα το είδα από το πλευρό. Εντάξει, οκ. Πάλι σε φακελάκια μέσα. Πάντω να ξέρει ότι την ώρα του γάμου σου εμεί έκαναμε διάφορα πράγματα. Εν τζίρα να μπουκα μέσα, αλλά... Και θέλω να τα δούμε τώρα με τη στήριξη των καταστημάτων Shoebox. Oh my God. Βρισκόμαστε στο γάμο της κυρίας Παν και δράττουμε της ευκαιρίας για να σας δείξω πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι στο κόκτεϊλ. Καταρχάς, αν δεν είναι συγγενικός ο γάμος, θα βάλεις καλό φαγελάκι, πολλά λεφτά μες στο φαγελάκι. Όμως, στην περίπτωση τη δική μας, αναγκαστικά πρέπει να βάλουμε κάτι παραπάνω. Και σκέφτηκα έναν τρόπο να κάνουμε ένα απόσβεση. Μπορείτε να το κάνετε εσείς. Έρχεστε πριν έρθει ο κόσμος. Θεωρείτε ακόμα είναι μαζεύτηκε ο κόσμος. Και έχεις μαζί σου το ταπερούι σου. Και ξεκινάς. Σήμερα στεφανώθηκες και θα σε φτύ, και θα σε φτύχεις. Μου πιτούα. Α, είσαι χαλουμού είναι μέσα. Εγώ, να μπούσαι μέσα. Συγκάμου. Γκάμον. Τρώζει στο χορκό μου γκάμον. Φορεία λέει. Πάμε να δούμε μια γκρεβούα. Τάρι, 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 τάρι. Να μαζί σου το ζευγάρι. Να βάλω το λίγο κλικ σοκολάτα. Να μαζί σου το ζευγάρι. Σε ρωτήσω κάτι. Φρούτα, είναι σου ρε φίλε μου. Είναι... Κάμπα δίαιτα εδώ πάνω. Πισίσα, άρα που μου παρένε βάλε λίγο φρούτο να... Αλλά νιώθω ότι ακόμα είναι κάμε ένα απόσβεση. Έλα, έλα. Έλα ποδά, έλα ποδά. Θα αρχίσω και θα τραγουδώ. Κι αν και κανένα πρασινούι. Τραγούδια θα τραγουδώ. Επειδή έλειψε. Κι να που είχα πάει στην πόρτα του ψυγείου με έλειψαν να πληρώσουμε το στόκ. Νομίζω τώρα είμαστε οκ. Okay, είμαστε οκ. Okay. Έμεινε το φακελάκι μου πρέπει να βάλουμε. Θα το ξύσουμε. Ας, γιατί αν κερδίσει μετά να έχω... Τάρι, 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 τάρι.
να μας ζήσει το ζευγάρι. Μαζί μου την πρεσβείο πει. Πολλά ωραία, έχασε. Και τώρα, είμαστε έτοιμοι. Θα πάμε να τα βάλουμε μέσα στο αυτοκίνητο τώρα τούτα. Εντάξει, θα έρθουμε πίσω κύριοι, να φάμε, να χαιρετήσουμε και τελειώσε η κουβέντα. Bye! Αυτά τα ωραία ρεζιλίκια κάναμε στο γάμο της κυρίας Παν. Ναι. Εντάξει, κόρη μου, εντάξει. Και κάναμε και εμείς ένα αυκείο που είναι το σιγά ένα πράγμα. Ένα αυκείο 3-4. Ναι. Λοιπόν, εσείς μην ξεχνάτε, διότι, ξέρεις, άμα γίνει συνήθεια του κόσμου και ξαφνικά σταματήσεις το, θέλει λίγο χρόνο να επανεκκινήσει. Mm-hmm. Οπότε, περιμένουμε τις selfies σας. Ξαναξεκίνησε μου την περασμένη εβδομάδα η κουβέντα με τις selfies, θυμάστε. 7 χρόνια στέλνετε μας κάθε εκπομπή selfies την ώρα που θεωρούσατε την εκπομπή. Δείτε το post στο Facebook page μας και ξεκινήστε να μας στέλνετε selfies σας για να κερδίσετε πάρα πολλά δώρα. Break και επιστρέφουμε. Ιλιάνα Αλεξάνδρου, κυρίες και κύριοι, καλώς όρισες, αγαπημένοι μου, στην εκπομπή μας. Σε καλά. Καλά εσείς. Μπράβο. Θα πούμε και στη συνέχεια για το που εμφανίζεσαι και με τι ασχολείσαι αυτή την περίοδο. Καλώς όρισες. Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να δούμε όσα έγιναν την εβδομάδα που μας πέρασε, τα οποία απολαύσαμε είτε από το κινητό, είτε από την τηλεόραση, είτε από τα τάμπλετ μας, με τις δυνατότητες και την 100% πληθυσμιακή κάλυψη που μας προσφέρει μόνο η αξιοπιστία των δικτύων της ΣΥΤΑ. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω λίγο με τις βροχές, που τις οποίες βεβαίως πλημάναμε. Ο Τζαπάν ήταν γεμάτο νερό. Μισή ώρα έντονης βροχής ήταν αρκετή για να μετατρέψει τους δρόμους της Λευκωσίας σε ποτάμια. Μισή ώρα, ρε κοπέντια το μου. Να είναι γελί, 4 λεπτά να έβρεσαι στην Κύπρο, πάλι είσαι να πνιούμε. Επίκεντρο των έντονων φαινομένων ήταν η Λευκωσία, όπου το μεσημέρι προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, αλλά και σε υποστατικά. Η ώρα είναι 3:15 το απόγευμα και η κατάσταση εδώ στη Λευκωσία είναι αρκετά δύσκολη για όλους τους οδηγούς. Επιποδός η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία ανταποκρίθηκε σε 12 κλήσεις για ανοίγματα οχετών όμβριων υδάτων, ενώ υπήρχαν και περιστατικά εγκλωβισμένων οδηγών σε οχήματα. Η ώρα είναι 4 το απόγευμα και οι ισχυρές βροχές ήταν αρκετές. Στον ποταμό Παιδιαίο στο Στρόβολο για δεύτερη συνεχή ημέρα.
Wow! Είδηση, ρε, για δεύτερη συνεχή μέρα ανεκατέμει ο πυθκιάς. Έβρεξε μισή ώρα και πλημάνα εντόπιση στη Λευκοσία. Σκέφτομαι να βρέξει και ώρες ήταν να είναι. Να θέλουμε κανό να κυκλοφορούμε. Εντάξει, έτσι μπορεί να λυθίζει το κυκλοφοριακό. Η εικόνα είναι παρόμοια και εδώ στα Λατσά με τον παραπόταμο Άγιο Γεώργιο να κατεβάζει νερό μετά από αρκετό καιρό. Ήρθε τον Άγιο Γεώργιο να κάνει το θαύμα του, δοξάζω το όνομα του, που τον καιρό που είχε να κατεβάσει νερό, πέρκει να αξιάσαν οι λατσότες ότι είχε παραπόταμο. Τζάμε. Ναι, και ξέρεις, διούν άδειες οικοδομής και χτίζουν μέσα στους ποταμούς, και ξυπνήσαν πρωί επειδή πέρασε ο παραπόταμος που πέσει στη σάλα του σπιτιού σου, επειδή έδωκα σου άδεια να χτίσεις μέσα στη μέση του ποταμού, σιγάρε. Είναι τα chance, έχει 50 χρόνια να κατεβεί τόσο ποτάμος. Δυνατό. Ευτυχώς έχουμε τις καλύτερες υποδομές, άρα δεν κινδυνεύει κανένα κτίριο μας, ναι. Είδαμε ότι παλιά με τις πρώτες βροχές το σχολείο πλημμύριζε. Ναι. Τώρα με τις φωτογραφίες τις οποίες έχει αναρτήσει και στον προσωπικό του λογαριασμό βουλευτής, φαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρές, βασικά είναι άθλιες οι κτηριακές εγκαταστάσεις. Είναι και μια πινακίδα η οποία δεν ξέρω κατά πόσον εξυπηρετεί και γιατί βρίσκεται σε έναν σχολικό χώρο. Η συγκεκριμένη πινακίδα καλεί τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς να παραμείνουν μακριά τουλάχιστον 2 μέτρα, διότι υπάρχει πιθανή πτώση των πλακών. Αλήθεια τώρα. Στο σχολείο Βεργίνα στη Λάρναγα έβαλαν τα πέλα που λαλεί μείνετε μακριά 2 μέτρα γιατί μπορεί να πέσουν οι πλάγιες να σας σκοτώσουν. Έχει για να πελάνεις. Και έχει ακόμα γονιούς που στέλνουν τα κοπελούθια τους σε το κτίριο να κάνουν μάθημα, ρε κουμπάρε, σοβαρά. Άλλο λίγο να βάλουν, ξέρω εγώ, μην ανεβαίνετε τις σκάλες από τη δεξιά μεριά, μπορεί να καταρρεύσουν. Μην ταρασέτε τα θρανία σας στον πρώτο όροφο, γιατί μπορεί να βρεθείτε στο ισόγειο. Δείτε σε πόσο άθλια είναι η κατάσταση στο σχολείο που τα πλάνα που εξασφάλισε ο Α. Τα όσα ντροπιαστικά παρακολουθούμε μέσα από τους δέκτες μας τα τελευταία 24 ώρα όσον αφορά στις εγκαταστάσεις του Λυκείου Βεργίνας, επιβεβαίωσε η σημερινή μας επιτόπια επίσκεψη στο χώρο. Το σχολικό κτίριο βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Οι διαβρωμένοι από τον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες τείχοι απειλούν να καταρρεύσουν. Κάποιοι άλλοι, χρόνια μαυρισμένοι από τη μούχλα και την υγρασία, ξεφλουδισμένοι σοβάδες, σκουριασμένα κάγκελα, πατώματα με τρύπες, καθιστούν ξεκάθαρα το χώρο αυτό ένα επικίνδυνο περιβάλλον για μάθηση. Το σχολείο κατασκευάστηκε πριν από 25 χρόνια και έκτοτε δεν έχει γίνει ποτέ εξ ολοκλήρου ανακαίνιση, με αποτέλεσμα η φθορά του χρόνου σε πολλά σημεία να είναι κάτι περισσότερο από εμφανής. Οι βρύσες αυτές μαρτυρούν από μόνες τους την αδιαφορία που έχει υποστεί, αποτελώντας κυριολεκτικά υγειονομική βόμβα, η οποία απειλεί καθημερινά την ίδια την υγεία των μαθητών. Πέφτει και κατάσταση. Σχολείο που φιλοξενά μαθητές σε ευρωπαϊκή χώρα το 2024. Ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες δεν κάνουν μάθημα σε τις συνθήκες τα κοπελούθηκε. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει, να πέσει πάνω του στο σχολείο και μετά γερεύκουμε το λάθος. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο πίσω μέρος του Λυκείου Βεργίνας, όπου το σκηνικό παραπέμπει περισσότερο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο παρά σε προάβλιο χώρο σχολείου. Σκουπίδια και άγρια βλάστηση συνθέτουν το σκηνικό. Παρόμοιο το σκηνικό και στον αθλητικό χώρο του σχολείου, οι εγκαταστάσεις του οποίου χρήζουν επίσης άμεσης επιδιόρθωσης. Το Λύκειο της Βεργίνας είναι το αθλητικό λύκειο της επαρχίας, το οποίο ίσως είναι το μοναδικό αθλητικό λύκειο που δεν έχει αθλητικούς χώρους για να γυμνάζονται τα παιδιά. Η εικόνα αυτή θα μπορούσε να είναι από ένα καταπράσινο λιβάδι, κι όμως βρισκόμαστε στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου του Λυκείου Βεργίνας. Πίσω μας βρίσκονται τα γήπεδα πετόσφαιρας και καλαθόσφαιρας. Ωστόσο, για να εισέλθουν σε αυτά τα παιδιά, θα πρέπει πρώτα να περάσουν από την άγρια βλάστηση. Δέτε γήπεδα σε αθλητικό σχολείο. Για να πάει να παίξει βόλεϊ, πρέπει να έχει και δρεπάνι μαζί σου, αφού φύγει τι παλούρε που βρίσκει στο δρόμο σου. Ρε μα, σχολείο που μπαίνουν τα κοπελούθια μα, ξέρει σε reality επιβίωση. Πραγματικά είναι για κλάματα η κατάσταση. Θέλω να πω πάρα πολλά, πάρα πολλά. Το πιο σημαντικό όμω, εγώ το κοπελούι μου θα το στέλνα έτσι σχολείο. Sorry, παιδιά, που το λαλώ έτσι δημόσια, αλλά δεν θα το έστελνα έτσι σχολείο. Αν δεν αλλάξει την κατάσταση, δεν θα το έστελνα. Τέλο πάντων, θέλω να πω άλλα, γιατί μπορεί να ξεφύγω, δεν θέλω. Γι' αυτό βάρτε μου κάτι άλλο να ερεμήσω. Θα είναι πολύ σημαντική η ολομέλεια. Πολύ σημαντική. Ποια, αυτή. Ναι. Γιατί.
Διότι από ό,τι ακούω, κάποιοι αρχηγοί κομμάτων θέλουν να εισαγάγουν τον θεσμό του αναδηλωτή Προέδρου της Βουλής. Α, εννοείται για να αλλάξει αυτό που έχουμε, να προεδρεύει ο πιο παλιός. Ο πιο παλιός, ο γυραιότερος. Α, συγγνώμη, ναι. Είναι και πιο παλιός από ό,τι αντιλαμβάνομαι ο κ. Κουλιάς. 26 χρόνια δεν είναι βουλευτής. Κάπου τόσα. Ναι, προεδρεύει όμως γιατί είναι ο γυραιότερος. Ναι. Ναι. Βεβαίως το Σύνταγμα προνοεί ότι μπορεί η Ολομέλεια να το ρυθμίσει το θέμα και με άλλον τρόπο. Ναι, και εσείς τι λέτε. Πείτε μου, τι. Άρα δείτε το. Εγώ πάντα τη βλέπω. Σας λέω, είναι popcorn και Ολομέλεια της Βουλής. Ευχαριστώ. Εγώ και αγαπητού. Αλήθεια, αυτιά, έχανε έτσι κομμωδία καθρέπτη. Είναι η αγαπημένη μου σειρά, δηλωμένο 12 χρόνια. Να μας λύσει την απορία όμως ο κύριος Κουλίας, πόσα χρόνια είναι που προείδρευε πάλι προχτές, πόσα χρόνια βουλευτής. Κύριε Παπαδόπουλε, σας παρακαλώ. Ο κύριος που σας μιλά είναι εδώ για 24 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Μάλιστα. 24 χρόνια, παιδιά, λύθηκε μας η απορία. Θέλω να ακούσουν όμως και μια φιλοσοφική κουβέντα από τον κύριο Θεμιστοκλέους, που ήθελε να δούμε τη συνεδρία. Αν κυβερνούσε ο συναγερμός, ουδέποτε θα προερχόταν μια τέτοια πρόταση, αγαπητοί συνάδελφοι του συναγερμού. Θα μας καραλίκια να τα ξαπολύσετε. Άστε. Εμπεριστατωμένοι, απλοί, λυτοί και απέρριτοι. Μόνο που δεν ξαπολύσαν τα μας καραλίκια, γιατί μετά ξεκινήσαν actually. Και πάμε στην προφορική τροπολογία του κυρίου Λεωνίδου. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας? Ποια τροπολογία? Να τη διαβάσουν από τα πρακτικά, κύριε Παπαδόπουλε. Ποια προφορική τροπολογία? Κύριε, να τη διαβάσει από τα πρακτικά. Είναι προφορική τροπολογία. Ένωσε έτσι διαδικασία να συγγραφτεί τροπολογία. Όπως αποφάσεις. Κύριε, η τροπολογία είναι όσοι κατέθηκαν από τον συνάδελφο τον Πανίκο Λεωνίδου. Δεν μπορεί να τροποποιήσει στην αγόρευση του την προφορική τροπολογία. Κάνει εξυπνά, ρε παιδιά. Έτσι ξέρουν να που ψηφίζουν. Πότε ψηφίζουν, γιατί ψηφίζουν. Τώρα δούμε να τα καταφέρουν. Ένα λεπτό να δούμε. Τι είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας? Ποια τροπολογία? Ήταν δύο σκέλη, μία πεσέρθη και μείνει μία. Ωραία, θα τη διαβάσει ο γραμματέας της τροπολογίας όπως έχει κυκλοφορήσει γραπτός. Ακούσατε το κι εσείς, να μου είπε ο Νικόλας. Βάρτε μου το ξανά, please. Ήταν δύο σκέλη, μία πεσέρθη και μείνει μία. Ωραία. Όπως τα έκαμε σκατά να τα σάσει, ρε κουμπάρι. Μα τι ωραία πράγματα ακούγονται στη Βουλή μας. Τίποτα, έγινε το μόνο του τον Κουλίαν ο Νικόλας μας, δεν τον αντέχει άλλο. Καρτερά από και πώς να έρθει πίσω η Αννίτα μας. Η Αννίτα μας πάντως έδωσε και μια συνέντευξη στο Δημητρόπουλο μας. Μια παρένθεση λίγο. Εκεί το σχολείο που πήγατε ήταν το σχολείο που φοιτήσατε εσείς? Μάλιστα. Το Δημοτικό Σχολείο Τρούλο. Είδα και αρκετούς συμμαθητές μου, συμμαθητριές μου. Είναι, βέβαια το σχολείο έμεινε μόνο το παραδοσιακό μέρος. Όταν πηγαίνω δεν βλέπω συμμαθητές, γιατί δεν υπάρχουν. Μόνο από δημήσεις κύριων οι περισσότεροι. Ναι. Για πετε μου, εσείς βρίσκετε δηλαδή, βρίσκετε ας πούμε συμμαθητές και τα λέτε έτσι, μιλάτε? Βέβαια, ειδικά επειδή. Εν τη άρεσε τη Αννίτα μα το αστείο του Δημητρόπουλου. Εμάς εσύ, ρε Αντρέα, με πράγμα του να πει ότι είσαι τόσο μεγάλο που πεθάναν όλοι οι συμμαθητές. Μα γιατί το λέει, είσαι πιπινάκι ακόμα, Αντρέα μου, τώρα βγάλεις δόντια. Και αφού έχουμε και χαιρόμαστε γι' αυτό, μια στεναρή οικονομική κατάσταση δεν είναι θέμα προτεραιότητας στα κλιματιστικά στα σχολεία. Σας λέω, χθες ήμουνα στο Δημοτικό Σχολείο των Τρούλο, δεν μπορούσες να αναπνεύσεις. Και τώρα στέλνουν μηνύματα και λέει στο Αγίου Ανδρέα. Αννίτα μου, εγώ ξέρω λίγιο στη Λευκοσία που οι μαθητές έβαλαν που 8 ευρώ και αγοράσαν αρκούλερ για εντάξει του. Και παγώνουν τα παγάκια στην κατίνα του σχολείου, φέρνουν νερό μέσα στις μπουκάλες, σύρνουν το μέσα για να είναι παγωμένος ο αέρας για να μπορέσουν να κάνουν μάθημα. Ψάξε λίγο να δεις.
Αν είναι δυνατόν να αγοράζουν οι ήδη μαθητές με τα ριάλια τους air cooler. Θα είστε υποψήφια στις προεδρικές. 28. Κοιτάξτε να δείτε, ο Δημοκρατικός Συναγερμός σίγουρα αυτή τη στιγμή, και αυτό είπα την προηγούμενη φορά, αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι το οποίο με απασχολεί. Δεν κοιμάμαι και ξυπνώ για το 2028. Πολλά καλό σλόγγαν. Δεν κοιμάμαι και ξυπνώ για το 28. Τούτο να το σλόγγαν σου, Ανίδα, μου αν βάλεις υποψήφιο. Ήταν, άρεσε μου, παιδιά, σας άρεσε. Δεν κοιμάμαι και ξυπνώ για το 28. Να σου το σάσω λίγο όμως, τσάς έτσι. Να σου έβρω άλλο σλόγγαν. Δεν κοιμάμαι και ξυπνώ, φούλη είσαι εδώ. Έχουμε οποιαδήποτε σκέψη για αυτό το θέμα. Μπορεί να είναι και ο κύριος Αβέροφ μια επιλογή για το συναγερμό. Γιατί είναι δυνάμει υποψήφιος ο κύριος Αβέροφ. Δεν ξέρω αν είναι δυνάμει υποψήφιος. Ο κύριος Αβέροφ νεοφύτου δοκιμάστηκε πριν 1,5 χρόνο. Υπήρξε τιμηριοκορία του κόσμου. Τώρα προχωράμε παρακάτω. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Αλλή μόνο να το δούμε και αυτό στο τέλος της ημέρας. Λαλείτε ρε κοπέλια. Ακέλα αριστερά νέες δυνάμεις με τον Αβέροφ σταθερά αριστερά. Εδοκιμάστηκε ο Αβέροφ και απέτυχε, αν εν τούτον που εννοεί η Ανίτα μας. Αλλά δεν κάνω λάθος, ο Γιαννάκης ο Κασουλίδης εδοκιμάστηκε 2 φορές. Ακόμα και ο αείμνηστος, ο σπουδαίος, ο Γλαύκος ο Κληρίδης έχασε εκλογές πριν εκλεγεί πρόεδρος. Άρα τι σχέση έχει αν έχασε τις προηγούμενες. Πάντως ενάζει πολύ action η πολιτική σκηνή τα επόμενα χρόνια. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Η Ανίτα να σας πω ότι πάντως εναπνάσει τώρα, διότι ο πρόεδρος μας στράφηκε από τον ΟΗΕ. Ελπίζω να τους εθυμώθηκε καλά όταν επήγε. Για την Κύπρο η κλιματική κρίση δεν είναι μια απειλή, αλλά μια πραγματικότητα. Ξηρασίες, άνοδος στάθμισης θάλασσας και ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν καθημερινά τις κοινότητες και τις ζωές μας. Γι' αυτό και καλωσορίζουμε την αυξανόμενη παγκόσμια δέσμευση για την αντιμετώπιση αυτών των έκτακτων ζητημάτων, όπως καταγράφεται στη Συμφωνία για το Μέλλον. Επίεντζα, είπεν τους ότι πυρώνουμε. Ναι, πεθάναμε που πειρά. Δεν ξέρω αν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή που φταίει, αλλά ψηθήκαμε. Όσο boring όμως ήταν η ομιλία του Προέδρου μας, άλλον τόσο ενδιαφέρουσα ήταν η ομιλία του Προέδρου της ΑΕΤΗΣ. Όχι για εκείνα που είπε, για εκείνα που έκαμε. But justice, respect, respect for its dignity and its right. Σιγά μάνα μου να πνείς. Αντί να πιει νερό που το ποτήρι, είναι πιέμπου εγκούζα. Πρέπει να εστράντζεις ο άνθρωπος. Εσόλος έντατε πάνω τους, έκαμε την υπόλοιπη του ομιλία σου παλούμα. Εντάξει, ευτυχώς ο οδηγός μας δεν έκαμε έτσι ρεζιλίκια, άρα είμαστε οκ. Okay. Μένουμε στα διεθνή μας θέματα πάντως, διότι είχαμε άλλη μια περήφανη στιγμή για εμάς ως χώρα, διότι η Ευρώπη απέρριψε τη λίστα των υποψήφιων δικαστών για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων. Κύριε Μιλιανίδη, καλό μεσημέρι να έχετε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ελάτε να εξηγήσουμε επακριβώς, διότι πυροδοτήσατε με εκείνη την ανάκτηση ένα κύμα αντιδράσεων σε σχέση με την απόρριψη της λίστας. Μα κάνετε έτσι, κύριε Μιλιανίδη, δεν ξέρετε που ζούμε. Είναι καλά να διευκρινίζουμε με 8 αστερίσκους κάθε φορά. Γελάτε. Αλλά το θέμα είναι ότι λίγο ρεζίλι γίναμε. Εντάξει, Σιόρ. Είναι η πρώτη φορά. Αν δεν γίνουμε και λίγο διεθνώς ρεζίλι κάθε εβδομά, δεν νιώθουμε ότι ζουν τα πράγματα ωραία σε αυτήν τη χώρα. Σε αυτήν την κοινοβουλευτική επιτροπή έγινε συνέντευξη των τριών υποψηφίων και μετά τη συνέντευξη εκατέληξε την κοινοβουλευτική επιτροπή ότι μία εκ των υποψηφίων δεν την ικανοποίησε ό,τι πληρεί τα απαιτούμενα και ως εκ τούτου έκρινε απόφαση της να συστήσει προς τη συνέλευση να σταλεί πίσω ολόκληρη λίστα, διότι υποχρεωτικά στη συνέλευση πρέπει να πάνε τρεις για να ψηφίσει. Αν θεωρεί ότι δεν είναι κατάλληλη το τρίο, τότε δεν προωθούνται. Εν τους άρεσε το τρίο που τους στείλαμε. Θα στείλουμε ένα άλλον τρίο, Σιόρ. Καλά, οι γηγόρες γιατί δεν έπερασαν το interview των Ευρωπαίων. Από ό,τι ευκαιβάσαμε στην αλήθεια πάντως, η μία εκ των τριών υποψηφίων που στείλαμε εκόπηκε λόγω κακών αγγλικών. Και εντελώς τυχαία είναι η πρώην δικηγόρος του Προέδρου μας. Οπότε αντιλαμβάνεστε, πάλι γίναμε ρεζίλι. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο φλέγον θέμα των ημερών, που δεν είναι άλλο από την απόδραση του Βαρμπινίτη μέσα από τη σέρκα της αστυνομίας.
πιάστηκαν στον ύπνο αστυνομικοί και δεσμοφύλακες κατά το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποδράσει ο Ισοβίτης Δώρος Θεοφάνους, γνωστός ως ο Κομμωτής, 42 ετών από την Πάφο, τον οποίο συνόδευαν στο πατρικό του σπίτι. Ο Δώρος Θεοφάνους είχε καταδικαστεί τον Οκτώβριο του 2012 σε διαβίου φυλάκιση για τη δολοφονία της εγκύου συντρόφου του, Γιούλια Σοπόροκ, 24 ετών, ενώ του επιβλήθηκαν 35 χρόνια φυλάκιση για τη δολοφονία και της μόλις 3 χρόνων κόρης της συντρόφου του, Βικτόριας. Αντιλαμβάνεστε τα τύπος απέδρασης και κυκλοφόραν τα μέξω, α? Για έντα επικίνδυνο άνθρωπο μιλούμε. Που σε άλλες χώρες κάνουν lockdown ολόκληρες περιοχές που να τον έβρουν. Εμείς εγγυρεύκαμε τον 3 ημέρες, 4, πώς τον εγγυρεύκα. Ο κατάδικος είχε λάβει άδεια από τις κεντρικές φυλακές για να επισκεφθεί τους γονείς του στη χολέτρια της Πάφου, συνοδευόμενος από 3 αστυνομικούς της ΜΑΤ και 4 δεσμοφύλακες, αφού συνάντησε την οικογένειά του και ενώ το σπίτι φρουρούνταν, υποτίθεται, από τους αστυνομικούς και τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, ο Δώρος Θεοφάνους κατάφερε και απέδρασε κατά πάσα πιθανότητα από το παράθυρο του σπιτιού. Προσέχαν τον 4 δεσμοφύλακες, 3 μαδίτες, 7 πλάσματα και έφυγαν τους. Τώρα γιατί ένας βαρυπινίτης με τέτοιο παρελθόν επί εμπερίπατο για φαΐ στην Πάφο, ένα άλλο θέμα. Δηλαδή είναι χολέτρια κατεχόμενα, Κωνσταντινούπολη, Κολομβία μου είπες. Κολομβία, ναι. Αυτό ήταν το σχέδιό τους. Είναι όλα σε εξέλιξη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η διαδρομή χολέτρια κατεχόμενα, Κωνσταντινούπολη, Κολομβία, ακούγεται λίγο περίεργη. Θα διερευνηθεί επίσης, Νικήτα. Τούτος είναι ο καημός σου, ρε Νικήτα μου. Ότι είναι ταλαιπωρία η διαδρομή χολέτρια κατεχόμενα Κωνσταντινούπολη, Κολομβία. Τελικά ήταν χολέτρια Κολούμπια. Ήθελε να φύγει με connections ο άνθρωπος, να μπορούμε να κάνουμε. Δάμε κυκλοφόρα, λαλούσαν οπλισμένος μες στον κόσμο και να κάνουμε τίποτα. Και το κυριότερο θέμα εν τούτο, εν το πώς τους έφυγε. Ο 42χρονος εδώ στην κοινότητα χολέτρια με σκοπό να συμφάγει μαζί με τους γονείς του και άλλα συγγενικά του πρόσωπα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κάτι φαίνεται ότι ο ίδιος δεν έφερε χειροπέδες, κάτι το οποίο θα έπρεπε να είχε, να ήταν δεμένος δηλαδή με χειροπέδες. Υπάρχουν πρωτόκολλα, αντιλαμβάνομαι. Βγαίνουν... Μα γιατί θα του βάλουν χειροπέδες, ρε κουμπά. Αφού είπε περίπατο για φαΐν ο δολοφόνος. Γιατί θα του βάλουν χειροπέδες, θα τρώει νόση να τρώει. Ναι, βγαίνουν μόνο για να φάει κάποιος. Τη στιγμή που ο ίδιος θα καθίσει, ναι, ναι, θα καθίσει. Όχι για να πάει στο υπόγειο να πάρει μπύρες, για παράδειγμα, ναι. Και μπορεί να ήταν μέσα, να κρύφτηκε κάπου, να νόμισαν ότι τον έχασαν, να υπήρχε διασπορά των μαδητών και των δεσμοφυλάκων και να την έκανε κύριος με κάποιο όχημα ενδεχομένως που τον περίμενε. Είναι όλα τα σενάρια ανοιχτά. Απήρε να πιάει μπύρες και χάσαν τον. Εξαιρετικά. Δεν τους εφάνηκε κάτι υπόπτω. Είπαν τους πάω κάτω να πιάω μπύρες. Συνεχίσαν και τρώαν οι άλλοι, ένα στραφίκο. Στο μεταξύ, νομίζω ότι όταν παίρνεις άδεια συγκεκριμένα είναι γιατί είναι άρρωστος ο γονιός σου κλπ. Το να το κάνεις κάθε τρεις μήνες, λες και είναι ας πούμε, ξέρω εγώ, εκδρομή, είναι ένα ερώτημα. Παρότι δεν έχουμε συγγυηθείως από τις κεντρικές φυλακές, μόνο η αστυνομία βγαίνει μπροστά. Ναι. Δίνονταν αδέρτα άδειες στον Κομμωτή. Επίσης, έξω για φαΐ πιο συχνά που λέω μας ο βαρυπινίτης. Δεν μπορεί να πεις όμως αλήθεια. Και αν σε όλα τα πάρτι που γίνονταν εκεί στο σπίτι στη διάρκεια των εξόδων του συμμετείχαν τα ίδια πρόσωπα. Πάντως, οι πληροφορίες μας λένε ότι χθες επικρατούσε ένα κλίμα πάρτι, οικογενειακού πάρτι, στο οποίο συμμετείχαν και οι δεσμοφύλακες και δεν είχαν την έννοια ότι είχαν την ευθύνη να φυλάγουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικαστεί για ένα από τα πιο ιδεκτή εγκλήματα που έχουν, ναι, διαπραχθεί στα δικαστικά χρονιά. Θα το θυμίσουμε σε πολύ λίγο, της, Κώστα. Κύπρου. Μπορεί να ψήνει να σούβλε στα πλασμαζίν την ώρα. Διότι είδαμε και αυτήν την είδηση στο Αλφα Νιούς. Ψήνα στα κάρβουνα την ώρα που απέδρασε ο δώρος. Σε διαθεσιμότητα οι μαδίτες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι την έννοια του είχα του βαρυπινίτη, παιδιά. Πάντως την Κυριακή τη νύχτα ανήβραντον, με φανταστείτε καμιά ιστορία Hollywood, απλά έπιαν περίπτερον κοίταν. Έπειτα, ο 42χρονος έφυγε από το διαμέρισμα και θεάθηκε στην επιχείρηση που έχουμε αναφέρει στο περίπτερο να αγοράζει διάφορα προϊόντα. Έπιαν περίπτερο, ρε παιδιά. Δηλαδή σου σιγάμε με πια. Δαμέφια τους τόσο εύκολα να ενοχλήσει που έπιαν περίπτερο.
Φεύγοντας από το περίπτερο, ο πολίτης που βρισκόταν εκεί ενημέρωσε τις αρχές ότι είδε το πρόσωπο. Ήταν η δεύτερη φορά που είχαν αναφορά για το πρόσωπο το συγκεκριμένο, ότι το αναγνώρισαν πολίτες. Και τότε μέλη της αστυνομίας μετέβησαν στην επιχείρηση αυτή, είδαν το κλειστό κύκλωμα, αναγνώρισαν τον Ισοβίτη και ξεκίνησαν να κάνουν έρευνες στην περιοχή. Πόσο χορκάτικο. Είδε τον ο κόσμο μέσα στο περίπτερο αμέριμνο και λαλεί, μα σαν να δεν μοιάζει τούτου που του έφυγε, ρε κουμάρε τούτο. Πάλε καλά, μπορεί να πειράξει κανένα πλάσμα, για βρούμε. Στι ταινίε οι δραπέτε βρουν ποτσί ποδά, καταστρώνουν σχέδια, μελετούν που δορυφόρου να του έβρουν οι ομάδε έρευνα, ανακρίνουν κόσμο. Εμά, έπιαν απλώ περίπτερο να αγοράσει τσίπ, σου έπιαν τον η αστυνομία τηλέφωνο. Οπ! Δεν του κόφτει, βέβαια. Δέτε κατάσταση. Με το τόρον τη θάλασσα. Κανονικά πάνω του, παιδιά. Κανονικές διακοπές. Διακοπές, βέβαια, έπεσε ένα ρονάρον και ο πρόεδρος των αρχηγών και των υπαρχηγών της αστυνομίας και τον αναπληρωτή διευθυντή των κεντρικών φυλακών. Bye. Με τον Υπουργό Δικαιοσύνης δεν ξέρουμε να μου να κάνει. Προφανώς παίζει πελό. Πάντως, για να στραφούν τα βλέμματα αλλού, ακούστε, η αστυνομία μας έκαμε τον τέλειον αντιπερισπασμό. Έδειξε τα δόντια της στο οδόφραγμα. Και νομίζετε τι έπιασαν? Ναρκωτικά, όπλα. Τόνους τσιάρα, όχι. Εκατασχέσαν πουρκούρι. Ναι ρε, πουρκούρι ρε. Κάποτος προσπάθησε να περάσει πουρκούρι που τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές. Τούτος έπρεπε να ήταν βαρυπινίτης, όχι ο άλλος. Σε βγάλαν τα φωτογραφίες. Λες σε πιάν τόνους κοκαίνης. Όχι, δέτε. Μιλούμε για την κατάσχεση. Επιά μια σακούλα κατεψυγμένες πατάτες και 222 κιλά πουρκούρι, ρε. Πόσα ήταν το κιλό, έναν ευρώ. 222 ευρώ κατάσχεση, όχι, μπράβο. Χαρά στον καημόν του και τούτο όμως, αν αναφέρει τόσο πουρκούρι. Πάλε καλά που δεν συγκλήθηκε υπουργουρικό συμβούλιο. Έχουν κανέναν υπόπτων υπόψη του. Εγώ υποψιάζομαι ότι πρέπει να είναι μπλεγμένο και ο Πουργουρίδης μες. Υπόθεση. Δες πάντων, τώρα που γίνονται τούτα ούλα παντός, η αστυνομία μας αποφάσισε να ξεκινήσει έρευνα για ανάρμοστη συμπεριφορά στον πρόεδρο του κλάδου αστυνομικού σώματος ισότητας, Νίκο Λοϊζίδη. Δεν ξέρω τι θα γίνει και βέβαια απειλείται με απόλυση. Ο Νίκος Λοϊζίδης της ισότητας. Κύριε Λοϊζίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Δημητρόπουλε. Τι έγινε τώρα, ακόμα ένας ανάρμοστος? Τι γίνεται εκεί πέρα, έχετε πληροφόρηση? Ναι, εντάξει, είναι στημένη διαδικασία. Είναι συνηθισμένη, είναι συνηθισμένη να έχουν αυτές τις στημένες διαδικασίες πάνω στην ηγεσία. Στημένη διαδικασία γιατί δεν μπορεί ένας αρχηγός αστυνομίας να ζητάει ανάρμοστη συμπεριφορά και δεν του κάνουν bullying. Πάλι ανάρμοστη συμπεριφορά. Εν καλή λύση που ήβραν πλέον, α. Όποιος αποκαλύπτει σκάνδαλα ή όποιος μας ενοχλεί, θα το δικάζουμε για ανάρμοστη συμπεριφορά. Τον Ισιά Μιχαηλίδη, τον Νίκο Λοϊζή, τον Τεύκρο Νεοκλέους. Τέλεια ιδέα. Θα δικάσουμε και τον Τεύκρο για ανάρμοστη συμπεριφορά, μπερκή γλιώσουμε μπουλόου. Δεν είναι μόνος τρόπος. Η περίπτωσή σας, εγώ βλέπω, και με μάλιστα με παχύς τίτλους, πάνε για απόλυση τον Νίκο Λοϊζίδη. Για ανάρμοστη συμπεριφορά. Τι συμβαίνει? Εντάξει, είναι κάτι το οποίο. Θα σας απολύσει η αστυνομία, είναι, δηλαδή. Ναι. Αυτό τέλος πάντων δρομολογείται. Ναι, έχει δρομολογηθεί γιατί έχει αποφασίσει ο νυν αρχηγός της αστυνομίας να δικαστώ από τριμελήν επιτροπή η οποία μπορεί να επιβάλλει την απόλυση. Απορρίζει ο Μιχάλας. Τόσα που άκουσε, ακόμα απορεί. Καλά την έχει παντός, διότι δεν θα μπερτέψει όπως εμπέρτεψε η αγάπη του. Γεια σας κύριε Λοϊζίδη, καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είστε? Εγώ είμαι καλά. Εσείς ένιωθετε παράξενα αστειευόμενος? Φέρετε τον κατηγορούμενο, είσαστε η μάρτυρα της κατηγορίας. Εγώ δεν θα πάω κάπου να μαρτυρήσω για κανένα. Είσαστε λίστα. Είμαι σε πάρα πολλές λίστες. Ήμουν και στην απόφαση της παύσης του Γενικού Ελεκτή, για να ξέρετε, στη σελίδα 44. Μα επιλέγουν σας πολύ. Δεν ξέρω. Μάλλον έχω μια τάση να κάνω τους ανθρώπους να μιλούν. Και να κάνουν ανάρμοστη συμπεριφορά. Είδατε, να φταίξει αγαπητούς στο τέλος. Βάλουν την και μέσα στις αποφάσεις για ανάρμοστη συμπεριφορά πλέον. Όποιος κέρνει στην αγάπη του θα δικάζεται τέλος. Μπράβο στην Κατερίνα μου όμως που τους κάνει και μιλούν. Είδατε, άρα μπορώ να γίνω εγώ τέτοιο. Πώς τους λέτε εσείς στην αστυνομία, αυτός που πας και σε... Ανακριτής. Α, ναι. Α? Ναι.
Θα ψυχολογώ γενικότερα. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι μια χαρά εδώ που είμαι. Σκεφτείτε, ρε κοπελιά, να κάνεις κανέναν έγκλημα για να καταλήξεις να σε ανακρίνει η αγάπη του. Με τι θεωρείτε έτσι, τον Γκουαντάναμο είναι μηδέν πρόστιση. Φέτος όμως αποφασίσαμε ότι άμα σχολιάζουμε τόσο σοβαρά θέματα στο μονόλογο μας, θα έχουμε και τις ανάλογες παρεμβάσεις. Έχουμε απόψε μαζί μας τον πρώτο μας καλεσμένο, τον πρόεδρο του κλάδου αστυνομικού σώματος Ισότητα, Νίκο Λοϊζίδη, κυρίες και κύριοι. Γεια σας. Απλά έχει υπόψη σου να δω και εσύ καταθέσεις τώρα, μετά από την εκπομπή. Πρέπει αλήθεια. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είχαμε και απλά άλλο σε ξέρει. Έλα, κάτσε. Πρόσεχε. Πώς σου αρέσει σου τον τζίγκολ που σου παίξαμε? Ναι, εξαιρετικό. Έπαιζε Super Mario που σου μιτσί. Έχει καμιά δουλειά μετά που να μας παίξω. Να σε κανονίζουμε. Κάτσε. Γεια σας. Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Πόσα χρόνια είσαι παίχτης? Πόσα χρόνια έπαιξες ποδόσφαιρο? Πριν να σου απαντήσω, να σου πω επειδή σε 400 εκπομπές και πρώτη φορά μιλούσαμε για αστυνομία και πρώτη φορά νιώθω έτσι άγχοζαμε. Προκαλείς μου άγχο και είσαι ανάρμοστος. Απλά να σου πω, ποδόσφαιρο. Από 11 χρονών στις Ακαδημίες της Ομονίας μέχρι 28 που έπαθα αυτοκινηστικό δυστύχημα, δεν σταμάτησα. Γι' αυτό δεν σταμάτησες το ποδόσφαιρο. Ναι. Ήσουν μέσα στην Ομόνια όλα τα χρόνια. Όχι. Έφυγα από την Ομόνια στα 21 μου. Ανόρθωση, Άρη Αλκή και μετά μικρότερες ομάδες δεύτερης κατηγορίας. Και στα 28 σταμάτησα λόγω δυστυχήματος. Και ίσως το παιχνίδι που έχασαν το πέρατη ο Ράουφμαν, ναι. Αρέσκει σου να τζίζεις πας σε πληγές. Φίλε, είναι και δική μου, μην το ξεχνάς το πράγμα. Ένα πρωτάθλημα ήταν να πιάμε τζίζεις με την Ομόνια, αν έχασαμε. Εσύ είσαι ο κάχτος. Ήσουν που τότε ανάρμοστος. Μόλις έφυγα, έπιανε το πρωτάθλημα μου ο Χάουαρτ. Ναι. Και έτσι είναι χρόνια. Πες μου λίγο γιατί το παιχνίδι. Με την Ομόνια ανόρθωση, με το χαμένο πέναλτι. Έπαιξες αλλαγή. Ναι, έπαιξα αλλαγή 20 λεπτά. Τέλος ήταν η ατμόσφαιρα. Δυο μέρες, θυμούμε, ήμασταν στο ξενοδοχείο, έξω οι Ομονιάτες, ετσιμούνταν οι άνθρωποι μαζί μας, πόξω μες στα αυτοκίνητα και φωνάζα συστήματα δυο μέρες. Και θα ξεχάσω ποτέ, ευκαιρνάμε 16 που την καταπαχτεί, και θα ξεχάσω, ξέρεις, τον Γερόνια Όρθος είχε τέρατα του. Ναι. Μιλούμε Ενοκάς, Εγκομίτης, Μελαναρχίτης, Παναγιώτου. Και γυρίζαν και λαλούσαν μας, ρε μα, εδώ μέσα που κρέμονταν από τους προβολείς, κρέμονταν, 20 και πλέον χιλιάδες ήταν απίστευτη η ατμόσφαιρα. Αλλά... Αυτό ρε ράουφμα μου. Εφύγαμε σότ. Εντάξει, δεν πειράζει. Ασχολείσαι ακόμα με το ποδόσφαιρο? Όχι, παρακολουθώ. Έχω άποψη. Αλλά ότσομαι. Πώς τα παίρνουν του τα ούλα μέσα, Νίκο? Συγγνώμη. Πώς παίρνουν του τα ούλα τις φωτοβολίδες, τις κροτίδες? Και... έχω πει και παλιότερα, έτυχε να ήμουν στο ΓΑΣΥΠ, γιατί είσαι ένα αθλητική ημερίδα σχολείο δημοτικό. Ναι. Και ώσπου να ξεκινήσω να κάνουν, ήθελα να περπατήσω. Οπότε πήγα ένα γύρο, ήταν μεσημέρι, πρωί προς μεσημέρι, ή Σάββατο ή Κυριακή, δεν θυμούμαι. Και το βράδυ είχε ένα αγώνα. Και στην πίσω μερκάν του ΓΑΣΥΠ ήταν ανοιχτές οι εισόδοι. Και μπήκαμε στο γήπεδο κανονικά, αν είσαι κανέναν, και αμέσως μπορούσε να βάλεις ό,τι θέλεις. Ό,τι ήθελα μπορούσα να βάλεις. Και δεν είχα το κινητό μου μαζί μου, αλλιώς ήταν να το βιντεογραφήσω. Ας πω, θεωρούμε, και με τους συναδέλφους που μιλούμε, ότι το 90%, για να μην είμαστε απόλυτοι, έτσι, ναι. Το 90% μπαίνει προηγουμένως μέσα, που γίνονται έρευνες και πάλι μέσα, μπαίνει με διάφορες άλλες μεθόδους, όπως συλλάβαμε έναν που το έφκαλε με τα σινιά, τις φωτοβολίδες. Ο άλλος έβαλε τα μες στην γυψοσανίδα, στις τουαλέτες και πιάμε τα. Αντιλαμβάνεσαι, θεωρώ θέμα εγκαταστάσεων πρώτο, το 10% που μένει στις εισόδους που πρέπει να γίνονται εξονυχιστικές έρευνες, πέστε μου, υπάρχουν αψίδες, επίες να δείτε... Όχι ρε φίλε, απέχω εγώ γερνικά που τα γίνεται. Στο εξωτερικό, επίες ποτέ... παλιά, όχι τώρα. Ειδικοί χώροι, αψίδες στις εισόδους, να γίνεται πιο εύκολο το έργο σου και για τους φιλάθλους. Αλλά θεωρούμε ότι το 90% είναι ήδη μέσα στο γήπεδο. Το άλλο με την κάρτα νοπαδού, πέμουν τον λίγο. Δηλαδή, αφού δεν συλλάβαμε κανένα με την κάρτα νοπαδού. Άσε ναι. Που είναι τζελιγμένες. Ναι. Καρτό παδού, για να το πούμε απλά, να καταλάβει ο κόσμος. Εντζέ είμαι εναντίον, υπέρ, αλλά... Να σου πω γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Ναι. Να σου πω γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
παίζει από ελομονία. Ναι. Κανονικά με το από ελομονία που παίζει 15.000 κόσμο στο Γασιμπή, κανονικά η κάρτα φιλάθλου θα είχαμε τη δυνατότητα εμείς να βγούμε πάνω στα θεωρία του Γασιμπή, να πατήσουμε πάνω στο κομπιούτερ ένα κουμπάκι και να βλέπω 15.000 ονόματα που κάθονται και πού είναι. Δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Άρα, αφού δεν έχω αυτή τη δυνατότητα, τι έκανα την κάρτα φιλάθλου για να μπαίνει ο άλλος να κοφκεί το εισιτήριο του και μετά από 2-3 μέρες, αν θέλω ονόματα, να στέλνω του ΚΟΑ, να μου στείλει το Μητρό. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Η κάρτα φιλάθλου έπρεπε να είναι τεχνολογία. Σκανάρισε στην είσοδο, αυτόματα μου βγάζει στο λογισμικό πάνω που κάθεται ο καθένας, όνομα. Δηλαδή, άκουσα περιπτώσεις που έπαιγε κάποιος, εδώ και την κάρτα του φιλάθλου έπαιγε άλλος. Ελιγμένες, σε πάση με λιγμένες, σε περνούν μέσα. Από την ώρα που δεν υπάρχει η τεχνολογία στην κάρτα φιλάθλου, δεν μπορεί να εφαρμοστεί για να λειτουργήσει όπως πρέπει. Εδάμε η αποτυχία. Εδάμε η αποτυχία. Αλλά χρειάζονται λεφτά για όλα τα πράγματα, έτσι, για ψηφιοποίηση και το όλο. Θα σε ρωτήσω κάτι, τώρα που επάφθηκε ο αρχηγός, συνεχίζει να διώκεσαι ή τέλειωσε? Ναι, κανονικά. Να το αναλάβει ο επόμενο νέος αρχηγός. Να σου πω κάτι, λοιπόν. Ή μπορεί ο νέος αρχηγός να πει ότι θα το συνεχίσω. Να σου πω κάτι. Έχουμε τόσα πολλά σοβαρά θέματα, ασχολούμαστε στην αστυνομία τώρα, με την αναδιοργάνωση και είμαστε, θέλουμε μια αναβάθμιση που πίστεψε με ότι ο Λοϊζίδης ή ο κάθε Λοϊζίδης είναι το τελευταίο μας, είναι και εμένα σαν συντεχνιακό των αστυνομικών, είναι το τελευταίο μας που τούτο. Να με παύσουν. Το θέμα είναι να μπορέσει ο συνδικαλισμός, όχι μόνο στα σώματα ασφαλείας, γενικά, και τούτο το πράγμα με την ανάρμοστη συμπεριφορά. Επειδή... Που είναι τούτη ουσιαστικά η κατηγορία, ναι. Συγγνώμη. Τούτη είναι ουσιαστικά η κατηγορία. Ναι, ότι επερέβηκα με ανάρμοστη συμπεριφορά τα συνδικαλιστικά μου καθήκοντα. Τον το πράγμα με ανάρμοστη συμπεριφορά γίνει και μόδα. Αλλά να σου πω τον κίνδυνο ποιο είναι. Πέσε το ότι φεύγει ο Λοϊζίδης. Και πάω στο ανώτατο να βρω το δίκαιο μου. Και το ανώτατο λέει, κύριε, εδίκασε σε το πειθαρχικό σου. Υπάρχει εκεί μια απόφαση που θα λέει ότι ο συνδικαλιστής, οποιοδήποτε από εδώ και πέρα, εάν επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά. Που ποιος στα την πλαίσια από το ποιος την καθορίζει. Ναι. Ας σε βάλω εσένα, ή βάλω τον Τεύκρον, ή ρωτήσω έναν από το κοινό. Πώς καθορίζεις την άρμοστη συμπεριφορά, ο καθένας μας να πει 3-4 διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα. Άρα πλέον ζούμε σε άλλες καταστάσεις λίγο επικίνδυνες, χωρίς να προσωποποιώ καταστάσεις και οτιδήποτε άλλο. Ας σε ρωτήσω κάτι. Στην περίπτωση που σε παύσουν, εσύ δικαιούσε να συνεχίσεις να είσαι συνδικαλιστής εκπρόσωπος στο αστυνομικό. Και... Άρα ήταν που εκάμα. Θεωρούν ότι... Με το να σε παύσουν σαν αστυφύλακα, σαν αστυνομικό. Ότι... Ναι. Τέλειωσε, αφού σαν συνδικαλιστής δικαιούσε να είσαι αμέσως να εκπροσωπείς τους αστυνομικούς. Θεωρούν ότι είναι ένα φημό σου. Έτσι θεωρούς. Αλλά ξέρετε κάτι. Το παν για να είσαι συνδικαλιστής είναι να έχεις καθημερινή επικοινωνία με τους ανθρώπους που εκπροσωπάς, τους εργαζόμενους, και στην προκειμένη περίπτωση τους αστυνομικούς. Και δαμέ, σαν συνδικαλιστής, εν και ξέρω. Προσωπικές μου εμπειρίες τα πάντα. Εμποζίνα που μας μεταφέρουν και είναι όλοι οι αστυνομικοί στις ΜΑΠΕΣ, στα ΤΑΕ, στη ΜΑΔ, στην πρώτη γραμμή. Εντζίνο που εκφράζουμε. Είμαστε το φερέφωνο. Φίλε, μα ότι ανθρώπων. Υπάρχει υποστελέχωση σε αστυνομικούς σταθμούς, ότι πιάνουν τηλέφωνο κόσμο σε ένα σταθμό, ξέρω εγώ, κάπου έξω από τη Λευκοσία, αν έχει έναν άτομο μέσα, και δεν μπορεί να πάει να εξυπηρετήσει, να δει να που γίνεται, γιατί είναι υποστελεχωμένοι. Εγώ πιστεύω ότι τα πρώτα πράγματα που έπρεπε να στελεχωθούν είναι η αστυνομία, πυροσβεστική. Καλά, ο στρατός είναι αυτονόητο, αλλά αστυνομία και πυροσβεστική. Έπρεπε να ήταν και τα νοσοκομεία μας. Έπρεπε να ήταν τα πρώτα πράγματα που πρέπει να στελεχώνονται με ανθρώπους, δηλαδή να έχει κόσμο μέσα. Και να υπάρξει οργανόγραμμα σωστό, στο οποίο ο πολίτης τι θέλει. Θέλει την ώρα να σηκώσει το τηλέφωνο και να σου πει, φίλε, θέλω βοήθεια, σε 2-3 λεπτά να είσαι κοντά του. Τούτο θέλει για να νιώσει ασφάλεια. Τούτο πράγμα είναι το κριτήριο εάν νιώθει ασφάλεια ο πολίτης. Άρα πρέπει να αλλάξεις το οργανόγραμμα της αστυνομίας, να την εξυγχρονίσεις, να την αναβαθμίσεις, να αφήσεις μια αστυνομική φύσεως εργασίες. Να το πω, να δώσεις λεφτά. Πρέπει να δώσεις λεφτά. Και υπάρχει μια λαθασμένη εντύπωση που μια έρευνα της Eurostat το 21, που νομίζουν όλοι ότι η Κύπρος έχει τους περισσότερους αστυνομικούς στην Ευρώπη. Όμως, και εδαμέ το κλικ. Η Ευρωπαίοι, η Ιταλία, στην αστυνομία της δεν μετρά
λιμενική ακτοφυλακή. Α, okay. Secret services, μυστικές υπηρεσίες. VIP person. Έχουμε secret services εμείς. Ναι. Πρέπει να είναι πολλά secret, ρε φίλε. Όχι, έχουμε. Ξέρω τα, έχουμε. Εκύπ, ξέρω. Τούτι ούλοι, τούτι ούλοι στο εξωτερικό. Δεν παρακολουθώ μας κάτω στις Κύπ τώρα. Τώρα που το είπες, να μας παρακολουθούν. Τώρα που το είπες, τούτι ούλοι, αστειευόμενος. Τούτι ούλοι στο εξωτερικό, είναι μες στις αριθμούς της αστυνομίας. Εμάς, εμέσα. Εμέσα. Και μάλιστα, και αστυνομικοί που είναι αποσπασμένοι από την αστυνομία, μετρούμε τους αστυνομικούς. Παράδειγμα, η Κύπ, που αναφέρεις προηγουμένως, η αστυνομική Γίνη, είναι απεσπασμένη από την αστυνομία. Είναι όλοι κάτω από τις οδηγίες του διοικητή της Κύπ, δεν έχουν καμιά σχέση με την αστυνομία. Κι όμως, περπατούμε τους μέσα στον αριθμό των αστυνομικών. Αύριο μπορώ να πάω στη Βουλή και να τους πω: θέλουμε να μας κάνετε προσλήψεις περισσότερες. Μα πας στο οργανόγραμμα, φαίνονται ότι είναι δική μας. Όχι, είναι δική μας. Μάλιστα. Είναι δική μας. Πάντως θέλω να σου πω ότι μετά από 400 εκπομπές που σε έχω παρακολουθήσει στην τηλεόραση, είναι η πρώτη φορά που σε θεωρώ που είσαι πολλά ζεν. Έγινε κάτι, είσαι πολλά ηρέμος, πολλά ήσυχος. Μάχουμε να λύσεις έτσι με φωναχτά, με να φωνάξεις, με να πεις. Ούτε για προσκλητήρια αλλά λύζαμε, ούτε για αν ξέρουν να οδηγούν αυτοκίνητον, ούτε προσκλητήριο να πιάσεις παραπιπτόντος. Μάχουμε να σε προστατεύσω, για να μην πιάνε προσκλητήρια. Μάχουμε να σε προστατεύσω, να μην πάει μαρτύρας κατηγορίας. Ωραία φίλε μου, να έρθω εγώ μαρτύρας κατηγορίας, είναι άλλος, να δείχνω την αγάπη του μόνη της. Αφού δεν θα έρθει δηλαδή. Γιατί δεν θα έρθει, άμα σε καλέσουν μαρτύρα κατηγορία. Α, είσαι υποχρεωμένο. Αν πάει δεν τζέμε και λεπτά, τι γίνεται, αγάπη. Αν πάει δεν τζέμε και λεπτά, γίνεται. Μάρτυρα υπεράσπιση γίνεται αυτό. Μάρτυρα υπεράσπιση, καλό είναι να μου να πει ότι είμαι αρμοσμένο. Να πω ότι δεν είναι. Δεν είναι. Το αντίθετο του ανάρμοστο είναι να μου αρμοσμένο. Ναι, λέω, είναι να εγώ να πω ήρθε στην εκπομπή μα, ήταν ευγενικό με τον κόσμο, έφκαλε φωτογραφίε με τον κόσμο, δεν ήταν ανάρμοστο. Τι που με στεναχώρησε να φάνταστα. Και πάρα πολλά με στεναχώρησε, ήταν το ότι ξεκινάς να κάνεις ένα πράγμα να βοηθήσεις τον τόπο, την αστυνομία, τους αστυνομικούς και ξαφνικά βρέθεσαι χωρίς δουλειά. Και αρκεύκεις και διαρωτάσαι όπως διαρωτάται όλος ο κόσμος. Τελικά αξίζει τον κόπο να φκείς, να σηκώσεις και λένε. Όχι εγώ, γενικά μια φίλε, συντεχνία, πιστεύω, μια ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι αξίζει τον κόσμο. Γιατί για μένα πολλοί κόσμοι που με βρίσκουν στον δρόμο, δηλαδή μου λένε λάλε του τα, και πολλές φορές σκέφτομαι το πράγμα που είπες. Και πώς τα λαλώ είναι να μου καταλάβω, γίνεται κάτι. Δηλαδή, δείξαμε πριν το Λίγιον της Βεργίνας, που πραγματικά είναι τιμό ροποχτήριο, και κρίμα να πιένουν μωρά σε εκείνο το. Δηλαδή, πώς τα λαλούμε, τι είναι να γίνει κάτι, νομίζει. Ή επειδή εσά αυτοστάσει που δείξαμε, ή επειδή έκαναν το. Ξέρει τι είναι υπολογίζουν. Ξέρει τι είναι υπολογίζουν. Πρέπει να σταματήσω τα λαλό, ή θα σταματήσω τα λαλό. Όχι, αλλά ξέρει τι δεν υπολογίζουν στον κόσμο. Ο κόσμο, Λουί, δεν τα φκάλει πέρα τον μήνα. Τον το πράγμα είναι η κυριότερη αιτία, και να το θυμούνται, ότι ο κόσμο κάνει loading και φορτώνει. Που τα σκάνδαλα. Που τούτα που λαλεί στα καθημερινά και φορτώνει ο κόσμος, η αιτία είναι ότι δεν θα τα βγάλει πέρα τον μήνα, δεν τα βγάλει πέρα τον μήνα, και να ξέρουν ότι ο Κυπρέος δεν είναι παλαβός. Ο παλαβός είναι. Και εξύπνησε, ξέρει, θκιαβάζει, ενημερώνεται για τα πάντα. Πλέον για μένα το σημείο μηδέν επέρασε, ήταν ένα δυο πράγματα, και θα πάθουν τρομερή έκπληξη κάποιοι από το 2026 και μετά. Είχες απειλές στην καθημερινότητα σου. Ενώ για να σταματήσεις, να με μιλάς, να με κάνεις, να με λαλείς. Ναι, είχα, ναι. Είχα και απειλές, είχα και προτάσεις άλλων ειδών. Διότι εμάθα συν τόσα χρόνια ότι στην Κύπρο επέρασε μια μόδα του συνδικαλιστή, δώστε του, αλλά δεν ξέρω, είδαμε και ένα κουμπαχουλούι. Δώστε του καμιά μπίτα σουβλάκια, δώστε του κάμπο τούτο, και να σιωπήσει τούτος. Προσπαθήσα να σε δωροδοκίσω για αισιοποίηση. Να σου πω κάτι, Λουί μου. Ναι. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η στεροφημία. Δεν διαφωνώ καθόλου. Εντάξει. Αν είναι εμένα, η μάνα μου και η κόρη μου εμπερήφανες για μένα, έχω ανάγκη εγώ να πιάω άλλο 100 ευρώ το μήνα για να μου πούσουν ότι να με βάλουν στο τάδε πόστο, για να με απειλήσουν ότι. Να με απειλήσει τι. Όπως με απειλήσαν, ότι αν δεν σιωπήσει, να σε παύσουμε. Παύσε με. Παύσε με. Και έχω σεβασμό στους deliverers, να γίνουν deliverers αν μαλάκι. Και έχω σεβασμό να κάνω, δουλειά που να κάνω. Λαλίζει ο Γιάννης ο Μπέζος, είδες τον να μου είπε. Και μα περνάς που τη στάση στο πρώην τον λεωφορείο, λαλί, και θεωρείς τον κόσμο που καρτεράζαμε στη στάση, και είναι η αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Που καρτεράζαμε στη στάση του λεωφορείου, να πάει στη δουλειά του, να δουλέψει, και να έρθει πίσω
να έρθει πίσω έσω του, αλλά τούτο να δώσει ψηλά. Μακάθαρο. Νίκο μου, θέλω να σε αποχαιρετήσω, αλλά πριν σε αποχαιρετήσω, θέλω να σου δώσω ένα νέο δωράκι που δίνουμε για να σου φανεί χρήσιμο από το συνεργάτη μας, το Sabo Giveaway. Είναι το νέο μας δώρο, θα σου είναι πολύ χρήσιμο εσένα, επειδή μιλάς όλη την ώρα στα κινητά, εφορτιστής. Με το λόγο της εκπομπής, βιδώνει, υποβιδώνει, ένα δωράκι για να μας θυμάσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να στείλω ένα μήνυμα μόνο, αν μου επιτρέπεις. Να στείλεις ένα μήνυμα, όπου θέλεις. Να πω ότι και εμείς οι αστυνομικοί άνθρωποι είμαστε συμπολίτες σας, συμπατριώτες σας, και εμείς επηρεάζομαστε που τις καταστάσεις των τόπων, και δεν είμαστε εχθροί, είμαστε όλοι μαζί. Απλά είμαστε εντάξει μαζί πολιτεία. Συμφωνώ και θέλω να σε χειροκροτήσω για τούτο. Μείνετε εδώ που κάθεσαι. Θα πάμε να δούμε το παιχνίδι της ΕΚΟ και επανερχόμαστε με περισσότερο μονόλογο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στην Πάνω Δευτερά και πάμε να παίξουμε εδώ με τον κύριο. Καλησπέρα. Το όνομα σας. Λάκης Χαράμπης. Ο κύριος Λάκης μας. Τρεις έχουμε το ΕΚΟ Smile Up. Στο κινητό. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Θα παίξουμε με το δικό μου για να σου γεμώσουμε τα αυτιά σου πεζίνα. Αν έβρεις τρεις απαντήσεις. Αν έβρεις μια είναι 20 ευρώ. Αν έβρεις και 50 ευρώ. Αν έβρεις και τρεις θα σου το γεμώσουμε. Ενώ φκερό. Ενώ φκερό, ναι. Ενώ φκερό. Σοβαρά. Άμα ανάψει λάμπα πόσο γελά το αυτοκίνητο. Πάει άλλο καμιά. 15 χιλιόμετρα πάει. Α, ναι. Για να ξέρω να με ανάψει λάμπα μου. Λοιπόν, τρεις ερωτήσεις. Πόσα χρώματα υπάρχουν στη σημαία της Γαλλίας? Τρία χρώματα. Τρία χρώματα, άσπρο, κόκκινο, μπλε, σωστό. Σε ποιαν ήπειρο βρίσκεται η Αίγυπτος? Αφρική. Πάμε να δούμε αν θα το φουλάρουμε. Τι είναι ο μακάκας? Πίθηκος. Είναι πίθηκος, θα μπορούσε να είναι και άλλα πράγματα, αλλά είναι πίθηκος. Είναι είδος πίθηκου. Είναι επίθυκο, σωστά. Λοιπόν, τώρα δείτε τι να κάνουμε. Θα μπω εγώ στο application μου με το Echo Smile Up. Εντάξει, με το application θα πάω release pump. Βρίσκει μας, δαμέ, θωρείς, νεόφυτος Τσαμανές. Είμαστε στο πρατήριο. Είναι το νούμερο 3. Ναι. Πατάς release pump. Και δεν χρειάζεται καν να κατεβείς από αυτοκίνητο. Έτοιμοι. Πάμε, δαμέ. Θέλω και το κλειδί σου όμως. Μπράβο, έλα σου πω, 95. Να μην κάνω λάθος και να σου βάλω πετρέλαιο και να βουρούμε. Ωραία. 95 ο κύριος. Ουπ. Και γεμόνι. Να πούμε ότι με το Echo Smile Up μπορείτε να πλύνετε το αυτοκίνητο σας, μπορείτε να μπείτε μέσα και να πιάσετε ό,τι θέλετε που το marketplace. Τέλεια, να αλλάξετε το λάδι σας, όλα από το Echo Smile Up. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε να δούμε τι άλλα νέα είχαμε. Μου το είπε ένας συνάδελφος μου, που είναι στο εξωτερικό όπως εργαζόμαστε. Και μου λέει κυκλοφορά ότι αν θέλει κάποιον να σκοτώσει τη γυναίκα του, θα πάει στην Κύπρο και να φωνάξει του λάδε κρατούν και ιδιώνει να κλώσει μισθοποιητικό θανάτου. Μια φήμη που έγινε πραγματικότητα με ονόματα και διευθύνσεις και οδήγησε τελικά στην αποκάλυψη κυκλώματος γιατρών του ΓΕΣΥ και γραφείων κηδιών που ξεγελούσαν τις υπηρεσίες με την εκδόση πιστοποιητικών θανάτου μέσω τηλεφώνου επιπληρωμή, χωρίς να εξεταστούν και να διερευνηθούν τα πραγματικά αίτια θανάτου των νεκρών. Σε λάλλον τι πατέντα να είναι κάμαμε να ακόμα σε τούν τη χώρα. Πλαστά πιστοποιητικά θανάτου. Βγάλουν πιστοποιητικό του πεθαμένου από τηλέφωνο. Να δούμε πώς οι πεθαμένοι που τελικά ζουν κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Πηγαίνω στο γιατρό, του δίνω 100 ευρώ, μου δίνει πιστοποιητικό θανάτου. Τις σοβαρές αποκαλύψεις έκανε στην εκπομπή Αλφα Ενημέρωση ο εκπρόσωπος αδιούχων γραφείων κηδιών Σόλωνας Μελάς, καταθέτοντας μάλιστα και τα επίμαχα πιστοποιητικά. Έχει πεθάνει ένας Αμερικάνος, ο οποίος ήταν σε ένα συνέδριο στη Λάρνακα. Έξαφνα ένα γραφείο κηδιών από τη Λευκοσία, παρουσίασε πιστοποιητικό θανάτου. Αιτία θανάτου, τι ήταν? Λέμφωμα, μυοκαρδιοπάθεια. Ο γιατρός που του έκδωσε είναι εγγεγραμμένος στο ΓΕΣΥ. Ο άνθρωπος είναι Αμερικάνος. Δεν τον είδε γιατρός στην Κύπρο. Μασάλα μας. Έκαμε τους νεκροψία χωρίς να δει καν. Μιλούμε, έχουμε την τεχνολογία στο ΓΕΣΥ. Είπαμε να εφαρμόσουμε την εργασία από το σπίτι, να λόγιζε έτσι, ρε κουμπάρ.
Σε άλλη περίπτωση, σύμφωνα με τον κύριο Μελά, πέθανε Άγγλος, ο οποίος διέμενε στη Λεμεσό και γιατρός από την Πάφο, μέσω γραφείου κηδείων, εξέδωσε πιστοποιητικό με αιτία θανάτου την καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Πρέπει αυτό το πράγμα να εξαλειφθεί. Η αστυνομία έχει ήδη ενημερωθεί και οι εν λόγω καταγγελίες πήραν τον δρόμο της διερεύνησης από τα αρμόδια τμήματα της δύναμης. Σε μία εκ των περιπτώσεων έχει παρέμβει και η ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης ισχυρισμών και παραπώνων κατά της αστυνομίας, λόγω καταγγελίας εναντίον εμπλεκόμενου αστυνομικού για κατάχρηση εξουσίας. Ο αστυνομικός είπε της Αγγλίας στην Αγγλία να αποτάσσουν σε αυτόν τον γραφειοκηδείο να του εξασφαλίσει πιστοποιητικό θανάτου. Όσο πάει γίνεται χειρότερο, ρε κουβέντα. Έχει και αστυνομικό μέσα κουβέντα που πέμπει πελάτες του γραφείου κηδείων που συνεργάζεται με τον γιατρό που βγάλει ψεύτικα πιστοποιητικά. Δεν έχουμε σωτηρία στον τον τόπο. Θέλω να δω τι άλλο θα ακούσουμε. Τρεις μήνες εδώ. Έξω, ναι. Φέρνει σας ο κόσμος φαγητών εδώ. Ναι, ναι. Εικόνες ντροπής στην Κύπρο του 2024. Ο Βαλεντίν από την Βουλγαρία μένει τους τελευταίους μήνες σε ένα παγκάκι στο κέντρο της Λάρνακας, λίγα μέτρα μακριά από την αστυνομική διεύθυνση της πόλης. Χωρίς στέγη, φαγητό και λεφτά, ήρθε αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα υγείας στο πόδι. Όπως μας εξήγησε ο ίδιος, περαστικοί κάλεσαν ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο από το παγκάκι. Ωστόσο, λόγω έλλειψης χρημάτων, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την θεραπεία και έτσι το νοσοκομείο τον άφησε να επιστρέψει πίσω στο σπίτι του, στο παγκάκι. Μα τι ωραία, ρε παιδιά. Επέψαν τον άνθρωπο, τον άστεγο πίσω στο παγκάκι, επειδή δεν είχε λεφτά να πληρώσει για τη θεραπεία που χρειάζεται να κάνει. Μιλούμε για κράτος με ευαισθησίες, όχι πελάρες. Εν έχεις λεφτά, κύριε, να πληρώσεις πίσω στο παγκούι σου και παρέτα μας. Εν τούτον που λαλούμε όπου φτωχό τσι μοίρα του. Να με ρυμνήσουν, να ειδοποιήσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γραφείου Ευημερίας για να τύχει και τις ανάλογες θεραπείες, διότι χρειάζεται θεραπεία, χρειάζεται να πίνει αντιβιώσεις, θα πάθει καμία μόλις είναι ο άνθρωπος, τον αφήσαν να επιστρέψει πίσω στο σπίτι του και το σπίτι του είναι το παγκάκι. Παρέλαβαν από το σπίτι που διαμένει το παγκάκι και με, να έβρει τον τρόπο να επιστρέψει στο σπίτι του στο παγκάκι. Όπως μας εξήγησε, ζει και εργαζόταν στην Κύπρο για αρκετά χρόνια, προτού καταλήξει στον δρόμο και να δέχεται τη βοήθεια των πολιτών για να επιβιώσει. Ευρωπαϊκό κράτος που με ρυμνά για τους πολίτες. Το καλό είναι ότι αναλάβαν να λύσουν το πρόβλημα οι υπεύθυνοι, αν και για να γίνει κάτι πρέπει πρώτα να φκεί το πρόβλημα στα κανάλια και μετά να αναλάβουν δράση. Πάντως ευτυχώς που τον έστειλαν πίσω στο παγκάκι τον άνθρωπο, διότι στην Κύπρο δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος με τους γιατρούς που έχουμε. Μπήκε χειρουργείο για επέμβαση δεξιού γονάτου και βγήκε με χειρουργημένο το αριστερό. Γεγονός που συνέβη σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της πρωτεύουσας με τον νεαρό ασθενή να οδηγεί την υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου. Αντί να του χειρουργήσουν το δεξίντοπο, χειρουργήσαν του το αριστερό. Ποιος ήταν ο γιατρός, ο Κυπριανίδης? Ήταν το δεξί όπως το βλέπουμε εμείς ή όπως το έβλεπε ο γιατρός? Επί εμένα μπορεί κουτσόν ο άνθρωπος και έφυγε με φκιό. Ο νεαρός, ο οποίος σχεδιάζει να ενταχθεί στις ειδικές δυνάμεις, σύμφωνα με όσα καταγγέλει και παραθέτει στην αγωγή που καταχώρησε εναντίον τόσο του ιατρού όσο και του νοσηλευτηρίου, επισκέφθηκε τον ιατρό εξαιτίας ενοχλήσεων που ένιωθε στο δεξί του γόνατο. Ο ιατρός, αφού τον εξέταζε, τον παρέπεμψε σε ακτινοδιαγνωστική εξέταση και συγκεκριμένα σε μαγνητική τομογραφία. Εξετάζοντας τα αποτελέσματα της εξέτασης, έκρινε ότι θα έπρεπε να υποβληθεί σε επέμβαση για διόρθωση ρήξης του έσω μηνίσκου του δεξιού γονάτου. Τον Μάρτιο εισήχθη στο χειρουργείο για να διαπιστώσει εξερχόμενος ότι η επέμβαση που του διενεργήθηκε αφορούσε το αριστερό και όχι το δεξί του γόνατο. Εξύπνησε και είναι το άλλον του το πόη μες στις Γάζες ο άνθρωπος. Δηλαδή αμέσως σου τύχει ρε κουμπά. Τουλάχιστον έκαμε μούχτη και τον μηνίσκο του άλλου του ποθκιού. Να λαλούμε και θετικά. Μάλιστα, μετά το περιστατικό και αφού ο νεαρός αρνήθηκε να υποβληθεί σε δεύτερο χειρουργείο, αυτή τη φορά για το δεξί του γόνατο, μία δεύτερη διάγνωση άλλου ιατρού έδειξε πως ούτε το δεξί του γόνατο χρειαζόταν εξ αρχής επέμβαση. Παιδιά, όσο πάει γίνεται ίσως χειρότερο. Είσαι παράπονο ότι χειρίσαν του λάθος γόνατο και τελικά ούτε το σωστό γόνατο έθελε να χειρίσει. Πραγματικά δεν βαρκέσαι ποτέ σε τον τη χώρα. Για το θέμα πάντως, τοποθετήθηκε και ο αγαπημένος μας γιατρός, ο κύριος Οικονόμου. Τα λάθη είναι αναπόφευκτα. Είναι συνυφασμένα με την ανθρώπινη ιδιότητα. Ο άνθρωπος δεν είναι τέλειος.
ούτε είμαστε ήδη, όπως μας δίδασκαν παιδιόθεν, ότι όλοι είμαστε ίσοι και όλοι είμαστε το ίδιο. Όχι. Άλλος είναι, για να το πω να με καταλαβαίνει ο κόσμος, άλλον ο Ρονάλτο, άλλον ο Μέση και άλλον ο Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ είναι κορυφαίος και άλλον και ο Εμπαπέ. Και ο Μέση όμως και ο Εμπαπέ και ο Ρονάλτο μπορεί να χάσουν πέναλτι και να πάει η ναι, χώρα μα τους. Έχουν χάσει. Θα πάει, ευχαριστώ. Να πάει εκτός παγκοσμίου κυπέλλου. Άρα τα λάθη είναι ανθρώπινα. Ακριβώς. Ακόμα και ο Ρονάλτο και ο Μέση και ο Εμπαπέ μπορεί να χάσουν πέναλτι και να αποκλειστεί η ομάδα. Έτσι ο γιατρός έχασε το πέναλτι χειρίζοντας λάθος πόδι του ασθενή. Θα δει να μου πρέπει να γίνει δηλαδή. Αν τον εξετοιμάζω μου είναι κερκίδα. Τέλειες οι παρομοιώσεις του γιατρού. Φαίνεται ότι εσύ είχησαν, κοιτάζοντας την ακτινογραφία, βλέπεις αριστερά το δεξί και το δεξί άντε, αριστερά. Άντε κύριε οικονόμου. Λοιπόν, δεν λέω ότι αυτό είναι συνέβη. Ούτε λέω ότι υπήρχε μια πρόθεση να διαπράξει ο άνθρωπος λάθος. Επάθαρα ακριβώς το ίδιο πράγμα που έπαθαρε ο Κυπριανής με το πόδι του άλλον έφτιες. Σας το είπα εγώ. Το αριστερό εθωρούσαν το για δεξί και το δεξί για αριστερό. Εκτός και αν εκόλλησε την ακτινογραφία, πάσε την Φλωρέντζα ανάποδα, ρε κουμπάρε. Να αρκιμόν νομίζετε. Να ρωτήσω όμως, επειδή δεν είμαι χειρουργός. Σίγουρα εσείς έχετε όμως περισσότερη πείρα. Όταν ανοίξεις το γόνατο, ναι, και δεις ότι δεν έχει πρόβλημα. Μπορείς να καταλάβεις ότι δεν έχει πρόβλημα. Δεν ρωτάς εκείνη τη στιγμή. Μα δεν πρέπει να κάνω σε τούτον το πόδι εγχείρηση. Αυστηρός κρίνων έπρεπε να το αντιληφθεί. Εντάξει. Αυστηρός κρίνοντας. Όμως τι εγχείρησε θέμα... δηλαδή. Τι έσασε. Το γόνατον παραπλήσιων, ο μηνίσκος. Δηλαδή, ναι, ναι, όχι. Ξέρω ότι η επέμβαση ήταν, αλλά αφού δεν είχε πρόβλημα, του φτιάξε το καλό. Πρέπει να έκαμε την επέμβαση που θα έπρεπε να κάνει στο άλλο πόδι. Ο Θεός και η ψυχή του δεν γνωρίζω. Μπορεί και να το έκλεισε, μπορεί και να κάνει κάτι. Ο Θεός και η ψυχή του, αλλά άνοιξε για μένα μπόι στην τύχη, έκαμε την εγχείρηση που έπρεπε να σκόλασε. Πρέπει να στάχει να πω πάνω και να είπε σύρι, πιτήρι, που κλάνουν, σύρι. Κύριε Βάσο, που είπαμε να στηρίξεις να κόντουσες αδέρφους σου. Αλλά τα μαύρα τα σκοτεινά, χειρίσαν λάθος πόδι του πλάσματος. Που τελικά είχε πρόβλημα σε κανέναν που τα δυο τα πόθηκε. Μπορεί να έγινε λάθος. Πάντως, μια τηλεθεάτρια μου λέγει να ξέρετε ότι όταν έπρεπε να πάει να κάνει επέμβαση σε ένα από τα δύο της πόδια, έβαλε ένα χ με μαρκαδόρο στο πόδι που πρέπει θα ήταν επέμβαση. Το έκανε από μόνη της για να είναι σίγουρη ακριβώς για να είναι. Όχι, όχι, πρέπει να γίνεται από το προσωπικό του χειρουργείου. Ναι. Ναι. Μαρκάρετε να το πω λαϊκά το στήθος ναι, για να μην πιάει το διπλάνο. Διότι συνήθως η γυναίκα, όχι συνήθως, πάντοτε έχει δύο στήθη. Κύριε Βάσο μου, θέλω να σου πω ότι προσέξαμε το ότι τα πλάσματα έχουν δύο στήθη. Όχι μόνο όλα τα πλάσματα έχουν δύο στήθη. Τούτον έλειπε να κάνουμε τώρα. Πριν πάμε για χείριση, θα συμμακιάζουμε το πόδι μας που θέλει χείριση με το φλωμάστερ. Θα τους βάλουμε και το ξούι. Εχειρίστε εδώ. Insert coin. Είδατε όμως, α, η κυρία προνόησε και συμμάκιασε που μόνη της το πόδι της είναι ασίγουρη. Δεν τους έχει κανένας εμπιστοσύνη. Ό,τι και συμβαίνει πάντως, έχει κόσμο που περνά καλά. Την ζωή και σας πηγαίνω στην Ελλάδα, γιατί ιερέας και ενορίτες είχαν ξεκινήσει να πάνε για προσκύνημα. Όμως, το προσκύνημα αυτό θα γινόταν στο νομό της Κορίνθου. Είχαν ξεκινήσει από τους Αγίους Ανάργυρους, όμως, Χριστιανά, κατά το πέρας που θα πηγαίνανε στο συγκεκριμένο προσκύνημα, ο ιερέας αποφάσισε, λοιπόν, να κάνει μια μικρή στάση στα μπουζούκια. Ναι, γιατί όχι. Πού είναι το πρόβλημα. Αφού επία μου επία για προσκύνημα, γιατί να με ρεξούν και που τα μπουζούκια. Ω, γαρνάκι μου, σε βρίσκω πολύ συντηρητικό. Τελείωσαν το πρώτο πρόγραμμα, δεν έμειναν στο δεύτερο. Και τρεις η ώρα το ξημέρωμα πήγαν στη Μονή. Όμως έφαγαν πόρτα Χριστιανά από την Ηγουμένη. Τρεις η ώρα το ξημέρωμα, με αποτέλεσμα να κοιμηθούν στο λεωφορείο και να μην πάνε στο προσκύνημα. Εσούταρεν τους ηγουμένοι. Άντε, επειδή αστρακώτωνε ο ρατής το πρωί στη Μονή, σιγά με τους βάλει μέσα. Την επόμενη πάντως ο Καρνάκης ερεύνησε το θέμα και επανήλθε με περισσότερες εξελίξεις, γιατί έμαθε πού επία.
Ποια είναι? Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι ο Λευτέρης Πανταζής και η Έλλη Κοκκίνου. Το πα στον παπά, αμάρτησα, βάρη. Είναι και θρησκευτικό περιεχόμενο. Του Πανταζή είναι. Του Πανταζή είναι. Να φύγω εννοείται. Ναι, αυτό πήγανε στον Πανταζή. Είδατε, παιδιά, έχει και εκκλησιαστικό τραγούδι ο Πανταζής, γι' αυτό να πει. Και η Κοκκίνου το ίδιο. Να μην ακούσουν το μωρό μου, sorry, μα έχω βρει καλύτερο αγόρι. Πολλά ωραίο σχήμα. Το καλύτερο σχήμα, βέβαια, είναι το δικό μας. Γι' αυτό δώστε μας ένα jingle, να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι αύριο Κυριακή και κάθε Κυριακή στις 11 το πρωί στα κεντρικά γραφεία ΣΥΤΑ στη Λευκωσία, στο θέατρο που βρίσκονται μέσα στα κεντρικά γραφεία στη ΣΥΤΑ, ξεκινώ τις παιδικές παραστάσεις stand-up comedy για παιδάκια ηλικίας 6 με 12 χρονών. Μπορείτε να μπείτε στο www.copseto.com για να δείτε το πρόγραμμα και στις υπόλοιπες επαρχίες, γιατί θα πάμε και Λεμεσόν και Πάφο και Λάρναγκαν και Ελεύθερη Επαρχία Αμοχώστου. Από αύριο Κυριακή στις 11 το πρωί και κάθε Κυριακή όμως στη Λευκωσία, στο αμφιθέατρο των κεντρικών γραφείων ΣΥΤΑ, παρέα με την αγαπημένη μου και Ανίτα, που θα δίνουμε και πολλά δώρα στα παιδάκια που θα έρθουν. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, θέλω να σας πω ότι είμαι πλέον σε ηλικία που κάθε χρόνο, κάθε δύο χρονιά, πρέπει να κάνω κάποιες εξετάσεις ρουτίνας. Την περασμένη εβδομάδα έπρεπε να πάω να κάνω τεστ κοπόσεως. Ένα χειροκρότημα, όσοι είσαστε εδώ και έχετε κάνει τεστ κοπόσεως. Πάρα πολύ καλά. Θα έρθει δηλαδή ο γιατρός, όπως πάει γυμναστήριο. Οπότε αν έκανα μπάνιο, έσασα το μαλλί, έβαλα κολόνια, εφόρησα σετ, ρούχα, παντελονάκι, φανέλα, γκλάτσι, παπούτσα. Έπιαζε την πετσετούα μου, την που είναι ειδική για το γυμναστήριο, και πία. Φτάνω λοιπόν στο ιατρείο, μίλω στο τηλέφωνο με την Αστέρο. Θα δω σιγάρε, μάνα μου, πόσο δύσκολο είναι να δουν το πράγμα. Ένα απλά δρόμο γυμναστική. Σιγά, αφού είχαμε παλιά διάδρομο γυμναστική σπίτι. Ναι, αλλά λοιπόν, θυμάσαι, εγώ ράσε στον τείχο τζαμί για να πλώνουμε τα ρούχα πάνω, αν έβρεσε και ένα στεχνό σου. Τέλο πάντων, λέω τη, περπατώ 8 χιλιόμετρα την ημέρα, ένα παιχνίδι, λέω τη, και παπ, κλείνουμε το τηλέφωνο. Μπαίνω μέσα, παραλαμβάνει με μία νοσοκόμα. Βάλει με σε ένα δωμάτιο, όπως είναι που θεωρούμε σε έργα επιστημονικής φαντασίας, μηχανήματα να κάνουν πιπ, 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 οθόνες να δείχνουν γραμμούες, σύρματα να κρέμονται ποτσί ποδά. Φκάρτη φανέλα σου, αλλή μου, έτσι μια αναπάθεια. Ευκάλω την παιδιά και ξεκινάει η μόνη με καλώδια. Πα στο στήθο μου, πα στα σέρκα μου, πα στα πόθια μου, νιώθω όπως το πειραματόζω. Όπως το Φράγκενστάιν. Ό,τι που λεπτό σε λεπτό θα σήκωνε το διακόπτη να με ψήσουν με ρεύμα. Έρχεται ο γιατρός, πιένω πα στον δρόμο, ξεκινάει έτσι ωραία, αργά. Όπα, ρε λαλό, σιγά το πράγμα, έχω το εύκολα. Αλλά να μένει η παγίδα ούλη, παιδιά. Θέλουσε στην αρχή να νομίσει ότι είναι εύκολο. Ότι είναι τίποτε. Μια οφθαλμαγπάτη. Γιατί μόλι περάσουν δύο λεπτά, ξεκινά να πιένει πιο γλυόρα. Του αλλιώ, όπα, δεν μου είναι δαμέ.
Οκ, συγκεντρώθω, έχω το, μπορώ να το κάνω. Αλλά το πράγμα δεν σταματά με τίποτε. Ώσπου περνούν τα δευτερόλεπτα, πάει και πιο γλύωρα. Και νιώθεις ότι είσαι σε γίνοντα marathon runs που κάνουν οι εταιρείες που δεν υπογράψεις ποτέ να συμμετέχεις και να πιένει πιο γλύωρα. Και να νιώθεις ότι είσαι στο zombie apocalypse και προσπαθείς να μην σε πιάντα zombie. Ότι βουράζει για τη ζωή σου και οι νοσοκόμα με τον γιατρό να στέκονται λίγο μπτώτσι έτσι σε μια αναπάθεια. Hello, εύκολα μια μπήχη γλώσσα. They don't care. Σημειώνουν κάτι πάνω σε κάτι παλιόκολλες που βαστούν και απλά μετά από 4 λεπτά λέω σου μπράβο, πάει πολλά καλά. Μπράβο, πάω πολλά καλά. Παλεύκω για τη ζωή μου, μην μου λαλείς πάω πολλά καλά. Όπως λαλείς σε όλους που έρχονται και διούσουν 200 ευρώ για να βγάλεις την πίστη τους. Και πάνω που λαλείς, τούτον είναι η παιδιά, αν αντέχω άλλο, ξεκινά ο διάδρομος να πιένει πάνω-πάνω. Όπως την ανηφόρα. Ναι, επειδή το να βουράς δεν είναι αρκετό, θέλουν να δουν αν μπορείς να κάνεις και ανάβαση στο τρόδος. Και σιγά σιγά το σώμα μου ξεκινά να εγκαταλείπει κομμάτι-κομμάτι. Πρώτα τα πόθηκια μου ξεκινούν να γίνονται όπως το τσιμέτο. Οι πνεύμονες μου φωνάζαν, ρε κουμπάρε, εμείς δεν υπογράψαμε έτσι συμβόλαιο μαζί σου. Έδρωσα σε σημεία του σώματος μου που δεν ήξερα ότι δρώνουν. Παιδιά, έκανα εικόνες στην κηδεία μου. Επέθανε πάνω στο διάδρομο γυμναστικής ενώ κάποιος εθόρεν και έπιανε σημειώσεις. Και να θέλει ο γιατρός να πιάσει και την κουβέντα. Πώς αισθάνεσαι. Έλα να ρώτα ρε πώς αισθάνομαι λάδω του. Εθωρείς. Είμαι έτοιμος να κάνω με τον. Έθελα να απαντήσω αλλά ο εγωισμός μου με αφήκε. Μια χαρά λάδω του. Ενώ την ίδια ώρα τα εσωτερικά μου όργανα σηκώναν λευκή σημαία. Και ξαφνικά παιδιά ξεκινά να ισώνει και να ρίφει ταχύτητα. Μέσα στα αυτιά μου γίνεται να ακούω καμπάνες να παίζουν. Μέσα σας πω ότι άκουα και τον πυθικό της είναι Απαγγέλη Ρίτσο. Σώπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Τέλος του τον ήταν. Σταμάτησε. Η καρδία μου χτύπαν τόσο δυνατά, σαν να ήθελε να φκεί που το στήθος μου ρε κουμπάρε. Και εγώ να προσπαθώ να θυμηθώ, είναι τέλος αναπνέου. Κάθομαι σε μια καρέκλα και μου λέει και μόλις ευκήκα από την πισίνα. Γύριζε ο γιατρός και λέει μου, λίγο ψηλή χτύπη της καρδίας σου. Έλα, λαλό το αλήθεια! Πάλε καλά που έχω παλμό! Τίποτε το ανησυχητή όμως. Λοιπόν, τελειώσαμε, να πάει στο καλό και θα μιλήσουμε μόλις κουν τα αποτελέσματα σου. Τι! Έτσι! Να πάω στο καλό, ούτε ένα μετάλλιο που τερμάτισα, ένα χαρτί συμμετοχής, ένα αστεράκι! Τίποτε, παιδιά. Στέλνους έσω με την απορία, ανεπέρασες και ολόσουπο. Φέτος λοιπόν χαρίζουμε σε ένα τυχερό τηλεθεατή ένα ολοκένουργιο Renault Symbios E-Tech Full Hybrid αξίας 32.600 ευρώ, μια προσφορά του ομίλου Πιλακούτα. Ένα εντυπωσιακό SUV με ευελιξία, κορυφαία τεχνολογία και απόλυτη άνεση για κάθε στιγμή της ζωής σας. Δείτε πώς μπορείτε να το κερδίσετε. Η εκπομπή Louis Night Show χαρίζει σε ένα τυχερό τηλεθεατή ένα ολοκένουργιο Renault Symbios E-Tech Full Hybrid αξίας 32.600 ευρώ, μια προσφορά του ομίλου Πιλακούτα. Εντυπωσιακό SUV με ευελιξία, κορυφαία τεχνολογία και απόλυτη άνεση για κάθε στιγμή της ζωής σας. Στείλε Symbios κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Και συμπεθερά να θυμίσουμε στον κόσμο που μας βλέπει ότι περιμένουμε τις selfies τους, έτσι, στη σελίδα μας στο Facebook. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να πιούμε νέσκαφε τον αποψινό μας καλεσμένο. Πρόκειται για μια εκρηκτική προσωπικότητα, ένα επιτυχημένο επιχειρηματία που προκαλεί αίσθηση σε κάθε του πέρασμα. Κυρία Παν, απόψε μαζί μας, σίγου πάρω ρε, Χριστόφορος Σταμαρίδης, κυρίες και κύριοι. Έλα. Είσαι έτοιμος. Ήταν η δουλειά μου κάποτε. Πέμω αλήθεια. Εγώ δούλευκα σωματοφύλακας σε νυχτερινά κέντρα. Έπαιξατε με το τσουρούλιν box. Μαζί μου είναι μπόρις. Πρέπει πιάσα άλλα. Μπόρις. Είναι μπορώ. No chance. Τώρα γυμνάζουμε, ρε Χριστόφορε μου. Και 25 χρόνια πρώτα αθλητής Κύπρου στο Πράντε Φέρ. Στο χέρι. Ναι. Άρα είστε αστεία. Σωρά μιλώ. Πού, γραμμένον κάπου του το πράγμα. Βέβαια, ρε, ξέρει το λέει Κύπρος. Αν έχει κανένα δαμέ παγκιό, ξέρει το. Ενούλη ναι, είδαμε, ρε φίλε. Άρα, μου. Πάμε. Πάει, Τιέ μου, πάμε, κάτσε. Καλώς όρισες. Γεια παιδιά. Έλα, χειροκρότημα, Χριστόφορο Στορναρίτης. Χριστόφορε μου. Είμαι στο βάλα. Είμαι εδώ. Έλα, φίλε μου. Α, εντάξει. Η κυρία Παν Ντραγκομίρ, από ό,τι κατάλαβες και από το επίθετο. Ρε τώρα που λαλείς Παν Ντραγκομίρ, παρακολουθώ σε ρε.
Αλήθεια. Και κάνω χάζω όλη μέρα. Τώρα κατάλαβα ποια είσαι. Μπράβο, γεια μου. Ό,τι φάεις, ό,τι πιες πουλό μου. Πρέπει, μπράβο, ρε. Έλα, μπορείτε να μιλήσετε στα... Τούτο είναι δικό σου. Είναι ένα για σένα. Και ένα για την Ραμόνα σου. Είναι δικά σου. Παντρέψαμε την προχτές. Α, ναι. Ναι, ναι. Μπορείτε να μιλήσετε και στα ρουμάνικα, αλλά λίγο μπράμα, γιατί, ρε φίλε, μπορούμε να βάλουμε. Μπορεί φόρτε σύριος. Ποιος τάους επέτπετινε. Άι, και αν ουγεννή είπεν σύριος. Μόρτερις. Νόμιν της ελεκτρινά φως. Επάτη, ρε παιδιά, ότι οπότε τη θρόπε θα ρίσκω από αγέγια. Τώρα κατάλαβα. Τώρα κατάλαβες. Ωραία. Ρουμανία είσαι χρόνια. Έκαμα από το 90. Το Τσαλίκι, να θυμούμε καλά, εσύ τον... Ήταν στο κέντρο σου, Τσαλίκι. Έκαμα από το 90, ένας το 99. Το 94 είχε ένα μητσί που κάθετουν σε έναν τραπέζι. Έκανα και τον τραγουδιστή σε μια φάση της ζωής μου. Απαναία μου, ρε Χριστοβράκου, σαν σε τραγουδάς, σε βίντεο, να χαρίζει ότι αγαπάς. Εντάξει, ρε φίλε, αλλά η ανάγκη ευκάλλε με πάση την πίστη. Ήταν δικό μου το βουζουξιδικό. Γι' αυτό μου τραγουδά, ρε Χριστοβράκου. Αν ήταν άλλο, ήταν να σε φτάσει στην πίστα να τραγουδήσει, ρε κουμπά. Γι' αυτό μου θέλει να αγοράσει βουζουξιδικό. Και τραγουδούσα και την ώρα το Σέβερε, ρε. Και λέμε ο Τσαλίκης, κύριε, όχι, μάλλον, εδώ είπαν έναν τραγούδι, να μην είσαι κύριε, τώρα μην το κάνουμε τραγούδι, αλλά τούτα λαλούμε τα περπεζόν τον κόσμο. Εδώ κάτω είπαν έναν τραγούδι, νομίζω είπαν τα παραπώνε με λόγια, ακούσα τον επέλανα και από την επόμενη δούλευκαν και αμέ. Είχα τον κοντά μου, δούλευκαν 2-3 χρόνια, μπορεί και 4. Σπουδάζει γιατρός ο Τσαλίκης. Σπουδάζει γιατρός. Και αν γιονκο μενιάρης, μας αφήνει την κοπέλα. Πες μου αλήθεια. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις. Εντάξει, τώρα είσαι 3-4 κοπελούθηκε ο Γιώργος. Ναι, και με τη Μαρία νομίζω. Ναι, η γυναίκα του είναι που τότε μαζί. Που τότε. Μαζί εσύ όμως με τη Ραμόνα, πόσα χρόνια θα είστε μαζί. Σπάσαμε ρεκόρ. Πρέπει να σου το 97. Που το 97. 27 χρόνια. Η Ραμόνα σπούδαζε τότε στη Ρουμανία, τα φοιτήτρια, και γνώρισα την πάλι τραγουδώντας. Πάλε. Ήρθε μια Ολύμπια, μια κοπέλα τότε, έφερε 7-8 κοπέλες σαν Hands Night. Και ήταν και Ραμόνα και μέσα, και ήταν και από την πρώτη στιγμή ήταν... Και άκουσες σαν τραγουδάς και μαζί σου 27 χρόνια. Χαρά στο Ραμόνα μου, μπράβο, respect, δηλαδή μπράβο. Για οτιδήποτε άλλο, αλλά για τούτο λίγο μπαράγε. Στη Ρουμανία που ήταν τούτο. Ναι, στη Ρουμανία. Στα ρουμανικά που έκαμε στην Κίνηση. Τραγουδούσα το Αθανάκηλα, διάφορα έτσι από τούτα τα... Θα σου ξεδιάρει. Διότι είχα πολλούς Εβραίους πελάτες τότε. Ζω, τώρα με το. Ο Φιδίας ευκαιρία προχτές σημαίνει ότι ήρθε σπίτι σου η ώρα και το πρωί, τρεις, έβαλε σαν καλίτσα, είπε στο I love you, και μερώσετε. Φίλε, αλήθεια είναι ότι τζιμούμουν, ήρθε η κόρη μου μέσα στο με τον τρομοκρατημένη, παπά, παπά, έχει κάποιον που φακάει πόρτες, επειδή πιο δίκανο. Δεν μου γίνεται αυτό. Ανίω, εμπόρτα, και ο θεωρώ μπροστά μου. Σκέψε τα δικά του, I love you, αγαπώ σε, πετάσουν πάνω μου, ιστορίες, ξέρεις, ποτούτα. Εντάξει, μόνο μπορεί να βάσει τα αργυλέδε, διότι συνήθως έπαιρναν και ένα αργυλέ μαζί του. Τώρα έκοψε τον, από ό,τι κατάλαβα. Τελικά, όλα καλά. Ω, δεν τα καλά. Ήρθε ένα κάτσεν για μένα. Εξήγησα το ότι έτσι YouTube για μένα, οι social media, πρέπει να σοβαρευτεί. Εξήγησα ότι έκανα πολλά λάθη. Και όμως έκανα μόνο Τουρκοκύπρο, ας πούμε, κάποιες λέξεις. Ας πούμε, και εγώ μπορούσα να συμφωνούσα με το ότι πρέπει να μιλήσω με τους Τουρκούς. Με τους Τουρκοκύπριους, σίγουρα σε κάποια φάση. Αλλά το περιεχόμενο και η μέρα που το έβαλε ήταν τραγικό. Να σου πω το είμαι αυτό, μωρέ φίλε, δεν είδα το βίντεο, δεν έχω άποψη, δεν το έχω δει. Έκαμε μια δεύτερη ματσαράγκα πάει και κάμνη μου πολιτική με τους Ουκρανούς και τους Ρώσους. Δεν πήρε ευκή. Πάω, ας πούμε, που ξέρει ο κόσμος πόσο τον βοήθησα και βρίσκω Ουκρανούς, ας πούμε, και θεωρούμε παράξενα. Και η μεγαλύτερη ματσαράγκα, για να πούμε φοιτήκιασε, επήγαινε να καταγγείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλων των ανώτατων δικαστήρων της Κύπρου εν ούλη διεφθαρμένοι, εκτός που το γενικό ελεγχτή. Δηλαδή, και όποιον να κάνει καταγγελία, αν τα είχα της Κύπρου... Έχω την εντύπωση ότι επειδή είναι απόφαση του ανωτάτου, ότι δεν μπορούσε να κάνει έτσι πράγμα. Χωρίς να είμαι... Πέθηκε το Σύνταγμα... Ότι δεν παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε, αποφάσεις, σε δικαστικές αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων μιας χώρας, δεν παρεμβαίνει. Εκτός αν πάει στο ΕΔΑΤ, που είναι αλληλή υπόθεση. Και κάτι για να καταλάβει ο κόσμος, όταν λέμε σύνταγμα, είναι οι θεμελιώδες κανόνες ενός κράτους. Ναι. Ο γενικός ελεγχτής μπορεί να είναι και ο πιο ξένος άνθρωπος της Κύπρου και να κάνει και ο δουλειά. Δεν του έλεγε κανένας τίποτα. Το ότι εξέταζε το ανώτατο δικαστήριο, τη συμπεριφορά του. Υπάρχει ένα συνταγματικό τέλος πάντων άρθρο που μιλά για ανάρμοστη συμπεριφορά. Και οι δικαστές ευκάλαν μια απόφαση 224 σελίδες.
που ένας άνθρωπος νορμάλ, αν τις σκευάζει, είναι να κάνει με τον, ας πούμε. Δηλαδή, θα το πω και στη δική μου τη γλώσσα για να καταλάβει ο κόσμος, το ζωικό μέρος του εγκεφάλου του γενικού ελεκτή ενοικίσε την λογική του. Τον το πράγμα τώρα που δεν ήταν πουλάει τόσο πέλος να χαμε. Να σας πω ότι προσωπικά ήμουν 4 φορές εκατομμυρίουχος και 4 φορές απένταρος. Γιατί? Γιατί ενώ είχα διαγνωστεί η λογική μου intelligence, δηλαδή level πολλά ψηλά, σοπαλία στο σκάκι με τον παγκόσμιο πρωταθλητή, ήμουν πρώτος 15 χρόνια της Κυπριακής Ομοσπονδίας Σκακιού, ευκάλα λεφτά από τις πέτρες. Αλλά το ζωικό μέρος του εγκεφαλού, τι σημαίνει τούτο, το κουμάρι, τα μπουζούκια, ο ναρκισισμός, η βία, η υπερφαγία. Τούτα όλα περιγράφεις μες στο βιβλίο σου, να πούμε. Ενικούσαν τα. Άρα έκανα εκατομμύρια με τόντο πράγμα, τρώνε τα τόντο πράγμα. Έκανα και 5 φορές πατήσα και πάπα. Τόντο πράγμα, έτσι καταλάβει ο κόσμος, ο γενικός ελεκτής. Είχε δυνατόν intellectual brain, όπως ο Αναστασιάδης. Είχε δυνατόν intellectual brain, αλλά κάποτε τα πάθη μας κερδίζουν. Κοίτα, έκανε όμως δουλειά. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει το πράγμα. Ρε φίλε, έφκαλε σκάνδαλο ο άνθρωπος. Κοιτάξτε, έφκαλε σκάνδαλο, αλλά επειδή εστίασε την προσοχή του, πα του τωρινού εισαγγελεί ότι είναι καλή και τα λοιπά, και δεν τον αφήνουν. Ήταν που το 2013 στο 2020 με γενικό εισαγγελέα τον Κώστα τον Κρητή, ο οποίος είναι κολλητάριν του, ήταν φίλοι μαζί και τα λοιπά. Εντάξει, και γιατί δεν εκαθάρισαν τη διαφθορά του την 7 αιτία. Ευκάλαν του τότε. Ήταν που ευκάλαν. Ευκάλα ρε φίλε. Εκτός ότι αθώσαν όλους τους τραπεζίτες. Περίμενε το ΣΑΠΑ, δεν με απαντάει η μνήμη μου, ήταν τότε. Και το, η υπόθεση με τη Λάρνακα με τον Δήμαρχο που πήγαινε φυλακή. Φίλε, δυστυχώς στην Κύπρο ο κόσμος, που τον καιρό του Μακαρίου, θυμάσαι τότε με τον Μακάριο, 94% φωνάζαν Μακάριος, και τώρα ελεκτής. Γιατί και ακόμα και τον το Σύνταγμα που με την μονοκρατοδικτατορία, αυτοκρατορία του Προέδρου που μπορεί να τον ελέξει, έκαμε το Μακάριος για να μπορείς να κυβερνήσει τον τόπο, όπως ήθελε. Άρα πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε Σύνταγμα. Ή ο τρόπος ο οποίος στην Κύπρο, λειτουργεί το Σύνταγμα. Έχουμε ένα Σύνταγμα το οποίο είναι δοτόν. Δεν έχει κυριαρχία ο λαός. Έκαμε το Μακάριο στο 60 με τον παππού μου, με βάση τη συμφωνία. Δεν το πουτάνε να σου πω τώρα. Ο παππού σου έχει ευθύνη για το πράγμα. Φίλε, όταν το έκαμε το πράγμα, έκαμε το ξαναπαναλαμβάνω. Ήταν δοτών, το οποίο λειτουργούσε για να μπορέσουν να λειτουργήσουν δύο κοινότητες. Οι Τουρκοκύπροι που είχαν το 18% και οι Ελληνοκύπροι με το 82%. Και τότε το Σύνταγμα είναι δια σχεδόν ίσε δυνάμει του Τουρκοκύπρου με το 18%. Και τι έγινε σχεδόν τότε, γιατί μιλούμε για τον πρόεδρο τώρα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο μόνος που μπορούσε να τον ελέξει ήταν αντίστοιχος αντιπρόεδρος Τούρκος που είχε το 18%. Τουρκοκύπριος, ναι. Άρα, μετά την εισβολή και μη ύπαρξη Τούρκων μέσα στην Βουλή ή Τούρκων αντιπρόεδρων ή Τούρκων βοηθού γενικού ελεκτή ή βοηθογενικού εισαγγελέα, για να καταλάβει ο κόσμος, η θέση του βοηθού γενικού εισαγγελέα ήταν Τουρκοκύπριος. Ναι, μα και τώρα είναι το πρόβλημα στη Βουλή που μπορεί να είσαι αντιπρόεδρο, γιατί ο αντιπρόεδρος πρέπει να είναι Τουρκοκύπριος. Προσπαθούν να βρουν αναπληρωτή πρόεδρο. Και λέει μέσα το Σύνταγμα ότι για να μπορέσει να το τροποποιήσει κάποια βασικά πράγματα όπως τούτα, χρειάζεσαι μια πλειοψηφία την οποία μέσα είναι και Τουρκοκύπροι. Μάλιστα. Και ήρθε ο παππούς μου τότε, ο Κρητώνος ο Τόρναρίδης, και έκαμε το δίκιο της ανάγκης. Και αυτή τη στιγμή σήμερα η Κύπρος βασίζεται... Να πούμε για κόσμο που δεν ήξερε ότι ήταν ο πρώτος Γενικός Εισαγγελέας. Ναι, ήταν ο πρώτος Γενικός Εισαγγελέας της Κύπρου και για μένα ήταν το ίνταλμα μου. Είπες μου, ότι αλλά να φύγω από τα πολιτικά. Γιατί... Πέ μου τώρα, παίρνω σε πίσω, εγώ φιδεία. Δεν ναι. Πω τώρα, είσαστε ok. Γιατί πώς και στήριξες τον, τι ήταν τζιόν που είδες και είπες, θέλω να τον στηρίξω. Φίλε, με έναν ολός μου ενέγραφα. Έπιασε με τηλέφωνο μια ημέρα να πάμε να κάνουμε podcast. 18 του Φεβράρι. Κάμε με ποιος είναι το ωραίο, λέω τα παιδιά μου, και πετάσεις σε την κόρη μου και ο γιος μου, παπά, ο Φιδίας, αυτά, Elon Musk, κίνα τούτα και τα έτσι. Οπότε πήγα και πάνω, έφτασα και πάνω, ήρθε με παράλαβε ένα αυτογιό και μόνο που σκούπιδα μέσα. Να μιλώσω που σκούπιδα. Λοιπόν, τέλος πάμε, πήγαμε, τελειώσαμε το podcast. Φεύγοντας, τα λίμουσα πιο ξύνος άνθρωπος στη ζωή μου, τα δικά του, ο τζίποδα και τα λοιπά. Λοιπόν, να με βοηθήσεις να γίνω ευρωβουλευτής, να το σου πω. Αν καθαρίσεις το αυτοκίνητο σου με την μπόμπα δημόσια και βάλεις το μέσα στο τούτο, θα σε βγάλω ευρωβουλευτή λάλο του. Και έκανα το λάθος, είπα του την κουβέντα και επειδή σου ορκίζουμε, άμα πω κάτι κάνω το, μετά πήγαμε στα ούλα τα έργα που είδατε. Έφερα το στο γραφείο μου στη Λευκοσία, το εκλογικό του κέντρο ήταν το γραφείο μου, και ήμουν τα εκεί μέσα τα δυο του αδέρφια, η μάνα του, η αρφή του, τα λουκάνικα, ο Μάικλ, τα χαλούμια, οι μπαστούρμαες. Οι μπαστούρμαες, έκαναμε live όλη μέρα. Ετσιμάτουν που πάνω στο διαμέρισμα μου, όλη μέρα τα σπίτι μου, γυμναστικές, ποδηλασίες. Ξεκίνησε με 4.000 followers μέσα στο Instagram, πήρα τον 80. Είχε νου που πίσω, έτσι ακόνε του με εσάς ζατούτα.
Σκοτωθήκαμε με το τσουρούλι, live, και να τους με ρώσω. Δεν μου πίσω, το ήθελα νους. Και βασικά βοήθησε τον πολλά ο παπάς του, για μένα, ο πάτερ Κυπριανός του, τον σέβομαι και τον αγαπώ. Βοήθησε για πολλά που τα μωρά, πολλοί που δαμέν μπορεί να τους είπαν τα μωρά του, ψηφίστε το φίδι, ας πούμε, έπια ψήφου και όπουσαμε. Έτσι που του όλες τα κόλπα που κάναμε μαζί. Την ημέρα που φκένει, την επόμενη μέρα είναι και ο καμπνός, ποιος τον είδε. Δεν τον ξαναείδαμε. Λοιπόν, περίμενες κάποιο αντάλλαγμα, Χριστόφορε, ότι ήταν να σε βάλει στην ομάδα του στην Ευρωβουλή. Φίλε, δεν θέλω εγώ που έπαιρνα πως Ευρωβουλή, είμαι φίδια και να το προσβάλλεις με τώρα. Ξέρω εγώ ρε φίλε, μπορεί να σου πει. Διάβαζες το βιβλίο μου, να καταλάβει τώρα με για Ευρωβουλές εγώ. Απλώς τουλάχιστον περίμενα να με συμβουλεύκεται σε κάποια πράγματα που έκαμε μαμούρι. Πριν πάμε στο βιβλίο, όταν σε νευρίασε ο Φιδίας, έπιασε τον προσωπικά πρώτα, αριστερά έφυγαν κάποια πράγματα δημόσια. Έστειλα μήνυμα του Λουκάνικου. Ας σου πω μήνυμα. Εν τω μεταξύ, να πούμε και ποιος είναι ο Λουκάνικος. Είναι ο Λούκας Νίκου, αν δεν κάνω λάθος. Από ότι... Ή Νίκος Λουκά, όχι, νομίζω είναι Λούκας Νίκου. Είναι η ιδιοφυΐα που κρύβεται πίσω από το Φιδία. Ήταν καθηγητής του στο σχολείο. Ναι, ήταν καθηγητής του, από ότι είπαν εκτιμάτων και πάρα πολλά. Είναι βοηθός. Είναι αλήθεια, είναι έσχοι ανθρώπους δίπλα του που έχουν κάποια θκιαβάσματα από βιβλία. Αλλά άλλον το βιβλίο, ρε φίλε, και άλλον το δίδαγμα του πεζοδρομίου της ζωής. Ξέρεις πολλές φάτσες, α. Μεγάλη ιστορία να έχεις κάποιον του πεζοδρομίου της ζωής και άλλον να έχεις τώρα δασκάλους. Ένεχε ένα δίπλα του, ποτόν το πράγμα. Εξού και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ένεχε έναν από τούτον. Να και το συναφέρνουμε. Ναι. Δηλαδή, λείπει και που γιαμε τούτον το πράγμα, ας πούμε. Λοιπόν... Τι πάνε μπορείς να κάνεις βουλευτή να φωστήσεις τον μηχανισμό. Λοιπόν, αν την ενδιαφέρει, τώρα εγώ έκαμε έναν κίνημα. Έκαμε στο διάρκειο. Βέβαια, ρε φίλε. Πώς ονομάζεται. Να σου θωρώ. Κοιτάξτε, το... Never surrender. Πρέπει να μπει κάπου και το πράγμα, εφός που... Φως. Εγώ μίλησα με έναν έτσι αστρολόγο. Πήγα σε μάγισσες σε χαρτοδίκτο. Ναι, ρε. Μίλησα, επειδή ξέρεις το φως. Εμένα το βιβλίο μου, ρε φίλε. Βασικά... Δείχνω στον κάθε άνθρωπο πώς να βρει το φως μέσα του. Μάλιστα. Να ξέρεις, όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται χωρίς κανένα πρόβλημα. Και έρχονται μετά, ανοίγουν τα μάτια τους, έρχονται στη ζωή και μεγαλώνουν. Και ποιοι είναι μαζί τους, είναι οι γονείς τους. Και οι γονείς, μετά οι δασκάλοι, η κοινωνία. Και όταν που καμνητούν τα μωρά που έρχονται χωρίς κανένα πρόβλημα, αν εξαιρέσουμε παιδιά κάποια γονιδιακά αισθητικές, ναι, okay. Φορτώνουν τους. Με τοξική ντροπή και φόβο. Και μεγαλώνουν τα μωρά και δεν ξέρουν τα μπόχουν. Λοιπόν, ο περιβάλλοντας χώρος, ρε φίλε. Δεν μπορεί να μην είναι μόνο η άμεση οικογένειά τους. Να... Κυρίως οι γονείς. Okay. Και μεγαλώνει το μωρό και νιώθει παράξενα. Και στην ουσία τι νιώθει, έχει κάτι μέσα στο νου του και λαλεί του. Είσαι άχρηστος, είσαι ανάξιος, είσαι έτσι, είσαι γιουβέτσι, είσαι προβληματικός. Και τον μωρό τώρα μεγαλώνοντας θέλει να χωστεί. Δηλαδή, εγώ που ήμουν σε την κατηγορία των ανθρώπων, όταν έφυγαινα έξω τη νύχτα, αφού ήμουν άχρηστος, εμπιστευκά, νόμιζα ότι ήμουν κάσα, ας πούμε. Λοιπόν, για να μπορώ καμιά κοπέλα να γυρίσει να με δει, να πιω μια μπουκάλα ουίσκι, να γίνω κάποιος άλλος. Ναι. Λοιπόν, τούτον το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου, εξηγώ... Έμπαινε σε άλλο χαρακτήρα. Εξηγώ τούντες διαδικασίες, ναι. Δηλαδή, πώς και ποιοι και με ποιους τρόπους με φορτώσαν με τοξικά συναισθήματα και τραύματα... Ευκέβασα το, η αλήθεια και το κομμάτι, ναι. Είναι τραγικό, θέλω να σου πω. Τι έκανα για να χωστώ που του είναι την ιστορία, να μην με καταλάβουν οι άλλοι ότι ήμουν προβληματικός, και τι έκανα να επιστρέψω πίσω στον αληθινό εαυτό μου. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι δυστυχώς, και ειδικά μες στην Κύπρο, όλοι τα κουρημένοι, πεθανίσκουν σε κάποια ηλικία. Εγώ πέθανα στα 12. Λοιπόν, και ζει κάποιος άλλος μέσα τους και τους εκπροσωπεί σε όλες τις εκδηλώσεις και παραστάσεις της ζωής τους. Και θεωρείς κάτι που πίνουν, κάτι τραπέζια με σιφταγιά, σουβλάκια, λουκάνικα, μπύρες. Τούτα όλα τα πράγματα που... Χριστόφορε, κατά καιρούς ακουστήκα διάφορα αργούμπαρα για σένα. Εκτός που τούτα όλα που περιγράφεις και για εμπόριο όπλων, και για ναρκωτικά, και για λαφρεμπόριο τσιγάρων, ότι είσαι στο στόχο σε πόσες χώρες. Λαλό σου τα είσαι, αν είσαι... Και καπαρέχω στο εμπάφων, είπα μου και πολλά πράγματα. Ναι. Φίλε, το μόνο πράγμα που έκανα στη ζωή μου είναι ναρκωτικά. Ούλα τα λέγαμε, δεν έκανα ποτέ μου ναρκωτικά. Μάλιστα. Δηλαδή, ό,τι γράφουν για μένα, έκανα περισσότερα. Και τούτα τα πράγματα, εν τούτα τα βιώματα, εντάξει,
που έρχομαι σήμερα και προσπαθώ την δυσσοφία, που βασικά είναι και σοφία, εμπόνος. Δηλαδή, τούτος ο πόνος και τούτα όλα τα κακά, να έρθω να τα δώσω του κόσμου, εντάξει, και όποιον προλάβω. Θέλει μάλιστα πάρα πολύ θάρρος να βγεις να βγεις. Πράγματα μα, που έχεις μες κοίτα, στην ψυχή να παραδεχτείς δημόσια, να γράψεις τζόγος, ναρκισισμός, συνεξάρτηση, σεξουαλική εξάρτηση, αλκοόλ, υπερφαγία, κάπνισμα. Δηλαδή, τούτα όλα ήταν οι εξαρτήσεις. Δηλαδή, κάποια κομμάτια της ψυχής σου που ναι. Ο παραπάνω κόσμος κρατά τα για τον εαυτό του και τα μαθαίνει και ποτέ κανένας, ας πούμε. Λευκιά, ένα από τα χειρότερα πράγματα που είχα, ένας δάσκαλος έκαμε μου μπούλινγκ μες στην τάξη στα 12 μου και χάσα τη φωνή μου. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Εδώ είναι το πράγμα που κάνω τώρα. Αγοροφοβία. Φίλε, τώρα τα πράγματα, έπαθα αγοροφοβία. Και τούτος ήταν ο λόγος που έφυγε από το πανεπιστήμιο και δεν έδωσα ένα μάθημα. Ήταν να μου δικηγόρος το 89. Δεν μπορούσα να κάτσω από ούτε Κρήτου δάσκαλ. Και εδώ είναι το πράγμα, έχει το πολλής κόσμος. Δηλαδή, και εγώ τι λέω του κόσμου, είτε έχεις τον το πράγμα, οτιδήποτε άλλο έχεις, για θέλεις να φύγει μέσα σου, πρέπει να κάνεις οτιδήποτε σε φοβίζει περισσότερο. Τινόν που φοβάσαι να κάνεις, τινόν πρέπει να το κάνεις. Αν το κάνεις μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές, είναι να φύγει που ζωή που ήρθε. Και ειδικά πας στο ανθρώπινο τραύμα, εν και λέω υπεροπτικών του, τον ήμουν υπερόπτης, αλλά σοβαρό μιλώ τώρα, έχω τόση μελέτη πάνω μου, επειδή ήμουν ο ίδιος διαλυμένος, φορτωμένος τραύματα, που δεν ξέρω, μπορεί να με συγκαταλέγουμε μες τους πέντε στον κόσμο. Μελετούσα πώς ανταποκρίνονται τα θυράματα των ζώων στην άγρια φύση μετά που παγώνουν για να μπορέσω να ξεδιαλύνω το ανθρώπινο τραύμα. Να σας πελάνω, δηλαδή το που σας λέω, αλλά είμαι στα όρια. Δυστυχώς, δυστυχώς, το νευρικό μας σύστημα, εμείς οι άνθρωποι μοιραζόμαστε το ίδιο νευρικό σύστημα με όλα άλλα τα ζώα. Είτε λέγονται φύθκια, είτε λέγονται πουλιά, είτε το νευρικό μας σύστημα. Η μοναδική διαφοροποίηση που έχουμε εμείς οι άνθρωποι από τα άλλα ζώα είναι το πράγμα που ονομάζεται conscious brain, η συνειδητότητά μας. Οπότε, εμείς οι άνθρωποι, όταν κινδυνεύουμε, όπως και τα ζώα, ξέρουμε να κάνουμε τρία πράγματα. Και τούτο τα τρία τα πράγματα είναι η ιστορία του ανθρώπινου τραύματος. Άρα, άμα τώρα βγάλω ένα πιστόλι, μου το βάλεις πάση κελέ, πρέπει ή να παλέψω, ή να βουρήσω να φύγω, ή να παγώσω. Πίσω από το τρίτο το πράγμα που σας είπα τώρα, είναι, κρύβεται ο μεγαλύτερος πόνος της ανθρωπότητας, το τραύμα. Και να ξέρετε ένα πράγμα, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας, εγώ τώρα κάθομαι εδώ και βλέπω τον κύριο και τον γεια σου φίλε μου, μπαίνει σε αναζήτηση τώρα και βρίσκει παρόμοιες στιγμές που είχαν μπροστά μου. Πες ότι ως άνθρωπος τώρα αντίσχυσε πολλά και τερορείς. Μπαίνει ο εγκέφαλος... Πού μπαίνει... το ξέρει, δε. Φίλε, μπαίνουμε πάντα σε αναζήτηση και βρίσκουμε παρόμοιες συναισθηματικές στιγμές και βγάλουμε τι τα αποτέλεσμα. Τι ήταν εκείνο που σου έκαμε το κλικ, Χριστόφορε, και είπες... Ένα λεπτό, να το πιώσω, για να το καταλάβω. Όταν εμένα ο δάσκαλος μέσα στην τάξη είπε μου είσαι παλαβέ, την ώρα που σκεύαζα από το βιβλίο, εντάξει, όταν επάγωσα, διαβάζει ο εγκέφαλος έχει μια ορμόνη ενδολφίνη μέσα στο νευρικό μου σύστημα. Μαζί με του την ενέργεια, ταυτοποιήθηκε το συνέστημα. Τι ένιωσα τη στιγμή που έκαμε τον πούλινγκ, τρόμο, φόβο. Ετέγιωσε το περιστατικό. Την επόμενη ημέρα, όταν πήγαμε στην τάξη να πάω να διαβάσω, άρα, μόλις ξέρει το βιβλίο ο εγκέφαλος, θυμάται και το πράγμα. Τον το πράγμα που θυμάται και μετά από 2 χρόνια και μετά από 7 χρόνια και οπότε ζεις τούτον το περιστατικό για πάντα. Και για να ξεθκιαλύνει τον το πράγμα να φύγει από μέσα σου, ένας τρόπος υπάρχει. Να το μιλήσεις και να πάει να το ξαναζήσεις, να πάει πίσω, να το ξαναζήσεις και να το κλάψεις. Εννοείς με meditation. Φίλε, δεν είναι κατά ανάγκη να έχεις γιατρών. Μπορεί να έχεις έναν καλό σου φίλο και κάτσες μαζί του να κλαίσεις και ώρες. Εντάξει, και να το κάνεις και να πάεις, αν πάεις πίσω μες στο μυαλό σου και κλάψεις, το είναι μια μέθοδος. Εντάξει, δεν πάμε τώρα σε τεχνικό ψυχοσωματικά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είναι η ερώτηση που κάμε εσύ βασικά, σε ποια φάση τη ζωή σου έκαμε το κλικ που είπες, οκ, πρέπει κάτι να κάνω, ας πούμε, τώρα. Γιατί που εσύ που περιγράφεις το βιβλίο σου, 7-8-9 εξαρτήσεις. Να το θέμα είναι ότι... Κλικ και αλλάσσι, ρε κουμπάρε, δηλαδή θέλεις... Το θέμα είναι ότι τούτα όλα τα πράγματα που είχα που ήμουν αλκοολικός, κάπνιζα και τα λοιπά, αν μου λένε ας πούμε ο θεραπευτής, είσαι σεξομανής, μα ποιο ρε, μα εγώ, έλα νουν τούρε. Δεν μπορώ την προηγούμενη να πιένα με τρεις, ας πούμε. Μα εγώ είσαι αλκοολικός, μα ποιος ρε, έλα νουν τού. Άρα,
Το πρώτο στάδιο δυστυχώς είναι να το αναγνωρίσεις. Η άρνηση της πραγματικότητας. Ναι. Αρνούμε την πραγματικότητα για να επιβιώσουμε. Τον το πράγμα μας το έδωσε η φύση, σαν μικρά μωρά να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Ένας που τρώει όλη μέρα, αλλά λύστο, μα ωραία, κουμπά, είναι νορμάλ, ρε φίλε, δεν σιφταρεί κανέναν. Οπότε, φίλε, αν είναι έτσι εξαρτήσεις, άμα το σκεφτείς. Έτσι, ναι, έφτασα στο σημείο, να έρθειρα μόνο να μου πει, ωραία, κουμπά, εγώ θέλω να χωρίσουμε. Μια, ας πούμε. Μετά, στήσα μου μια δίκη στη Θεσσαλονίκη, όπου οι κατηγορίες είχα 5 εισόδια, 2.000 λαθρεμπορίες και 3.000 νομιμοποίηση χρήματος. Ούλα μαζί έφτιαναν περίπου 2.000 χρόνια φυλακή. Και πρέπει να πάω να δικαστώ. Ήταν με ποιαν πιθάρια να κάνεις σούβλες όμως. Φίλε, πια να δικαστώ και ορκίζω με πάστα 2 μου τα μωρά, ότι πήγα και δεν ήξερα γιατί με πήραν για μέ. Ήταν μια εταιρεία. Στήσαμε ότι είναι πολυεθνικές εταιρείες. Δεν ήμουν και το άρνητο του αιώνος. Μιλώ τώρα για το συγκεκριμένο θέμα. Πέραμε στο τσαμέ και παρουσιάσαμε ως ιδιοκτήτη μιας εταιρείας που έκαμε όλα τα πράγματα. Και έπρεπε να κάτσω τώρα με ο νου μου να βγάλω άκρη να θωθώ κτλ. Και εντός πάντων, μέσα στο δικαστήριο, στο δόλιο του κατηγορημένου, ένιωσα κάτι να συμβαίνει. Εγώ είμαι τούτος και άρχεψα να καταλάβω ότι μάλιστα από κάπου χτες έφτιανα έξω στο διάλειμμα και έβλεπα το ζηθιάνο και ζήλευκα το. Αμέσως σου δείχνει τον το πράγμα. Εζήλευκα τον περιπτερά μου που ήταν πίσω και αμέ. Γιατί τι, είχε την ελευθερία του. Κάτι που και σίγουρα εμείς όλοι τώρα πρέπει να ζηλεύκουμε τους που έχουν την υγεία τους. Άλιστα. Διότι τα λεφτά λαλούν όλοι εκατομμύρια. Εμένα είναι η πιο ευτυχισμένη φάση της ζωής μου. Ρε παιδιά, ήταν που ήμουν στην Αγιά να πάνε. Απένταρος, αδέκαρος, ατσίαρος, πολλοί λαλούν το ορναρίδι και νομίζουν που να ξέρουν ήταν που περάσαμε και κάναμε και σηκοτροφία και χωρίς ανηγορίες μου 2 χρονών και τέλος πάντων, δεν τα λαλώ συνεχάτη να γίνω γραφικός. Χριστόφορε, εγώ εξακολουθώ, σε ποια ηλικία κατάλαβες ότι πρέπει να τα φύγεις ούλα πίσω σου. Όταν ήρθε η Ραμόνα και είπες ότι θέλει να χωρίσουμε, ας πούμε. Ναι, φίλε, στο δικαστήριο. Πόσο χρόνο ήσουν. Το 2009 ήταν η κουβέντα τούτη με τη Ραμόνα. Άρα πάμε σε δικηγόρο να χωρίσουμε. Άρα. Και αντί να χωρίσουμε, έφεραμε να κάνουμε και δυο θεραπεία και η Ραμόνα πήγε σε κέντρο. Να ξέρετε ένα πράγμα. Υπάρχουν οι άνθρωποι εθισμένοι. Τούτο είναι πολύ σημαντικό γιατί τούτο το πράγμα, η διαφθορά, ρε παιδιά, που λαλούμε στην Κύπρο. Τι είναι η διαφθορά. Είμαστε εμείς όλοι. Δηλαδή, λαλεί μου ένας προχτέρ, έχουν πάρει εγώ, ακούω να δεις, να κάνεις κίνημα, ακούω να δεις, εμένα, ακούω να δεις. Αν μου σάσεις, λαλεί μου, τη γυναίκα μου, να μην πω τώρα να καταλάβει ότι είναι κοινός, αλλά να πω άλλη εμπεριστώ. Αν μου βάλεις τη γυναίκα μου στην ηλεκτρική, εγώ να έχω 7 ψήφους. Να ο άλλος, ξέρω εγώ, αν μου σάσεις την πολυοδομή, γυνάτε, αν έχεις 8 ψήφους. Τον το πράγμα, δυστυχώς, τούτοι όλοι βουλευτάδες τα τελευταία χρόνια μάθαν να γυρίζουν τους γάμους, να πιένουν και με τα φακελούθια, με τα ποτούτα. Γίνηκαμε όλοι, ας πούμε, τον το πράγμα. Δηλαδή, και τι λέω, τούτη ιστορία για να εκλείψει, πρέπει να ξεκινήσουν εχθές στα σχολεία το μάθημα της συναισθηματικής και πνευματικής παιδείας. Να μάθουν οι άνθρωποι τι είναι. Είναι ένας λαός ο οποίος το 80% είναι συναισθηματικά διαταραγμένοι και εθισμένοι, ο λαός τούτος. Εντάξει, και τι θέλουν γυναίκες τον το πράγμα, βουλευτές τον το πράγμα, προέδρους τον το πράγμα. Οπότε θα έρθει το φως. Να έρθει το φως. Το κίνημα σου. Φίλε, τώρα τα πράγματα που λαλούμε, δηλαδή, εγώ έξω πόσα χρόνια που τους τα λαλώ. Και ειδικά τούτοι που είναι κοντά μου, εμένα, να κάνουν τρομακτικές αλλαγές. Και το βιβλίο του τώρα, όσοι το θυκιαβάσαν, άλλαξε η ζωή τους. Πολλοίς κόσμος. Δηλαδή, αν μην κάνουμε και χουμίσια τώρα, δηλαδή, αλλά μπορώ να πιάνω και 20 μηνύματα την ημέρα. Ήρθε μου ένα μήνυμα πριν 2 μήνες, σε ευχαριστώ. Γιατί με ευχαριστάς, κόρη μου. Για το βιβλίο, γιατί έχασα 80 κιλά, αλλά λέει μου, φτιάσω βιβλίο σου. Μα ποιος είσαι. Έλα, φέρτο δα. Φίλε, ξέρεις πόσα από τούτα κάθε μέρα. Έκοψα τα ναρκωτικά, έκοψα τα τσίνα, έκοψα τα. Τούτος ο κόσμος είναι τον που θέλει, ρε φίλε. Ο κόσμος, η Κύπρος, ο λαός της Κύπρου, το νούμερο ένα είναι συναισθηματική και πνευματική παιδεία που μέσα στα σχολεία πρώτα τα μωρά του άρεσε τώρα να γλυπάρουν τα μωρά και σίγουρα και μετά και μεγάλη. Γιατί όχι. Μάπα θα ξανασχολήσουν ή ο τέλειος είναι το κεφάλι. Γιατί με βρίζεις. Αφού είναι ούλα στημένα, ρε. Βέβαια, πια τον πρώτο χρόνο με τούτα τα πράγματα που σας λέω, δηλαδή με. Μπαίναμε στον νου των παιχνίδι. Δεν θέλεις να πιέσεις το Αποέλ, θέλεις να πιέσεις το Ολυμπιακό. Όταν ήρθα το 99 στην Κύπρο, όταν έφυγα από την Κύπρο, ήμουν Αποελίστας. Ναι. Και όταν ήρθα το 99, ήμουν Αποελίστας. Μου το έκανε το Αποέλ, αφού ήμουν άρρωστος τότε. Τότε δεν ήταν θέμα να πιάω. Ήταν θέμα πώς θέλω να βρω σημασία, αφού ήμουν άρκισσος.
Πρέπει να πληρώνει να μου πει καγιά ο κόσμο. Να πιω σημασία. Αγοράζει τη σημασία. Που το 99 στο 2004 ήμουν κύριο που σα περιγράψα. Ναι. Ο Νάρκη, ο Σοπαχή, ναι, ναι. Ο Κάπνιζε, που μουλα τούτα. Ναι. Μετά το 18 που ήρθα πίσω με άλλα μυαλά. Λέω να πιω μια ομάδα να του πω με στα μυαλά των παιχτών κτλ. Αυτά. Και, έκαμε έναν πάτσο το 1/10 τον άλλο, 1 εκατομμύριο ευρώ. Και πέθανε ο Σούλο. Μπήκα εξάδα, πήγα τελικό κυπέλου. Και μιλώ, αλλά έστειλα μου για τη συνέχεια παντού. Αλλά είσαι όχι σε πολύ σοβαρό βαθμό. Δηλαδή, σε έναν βαθμό το οποίο πήγαμε ενό των τελικών και έστειλα μάτσι στον τελικό με goal of sight. Έφτα ξανασχοληθεί την επόμενη χρονιά. Έφτα ξανασχοληθεί. Τέλο. Ποτέ ξανά. Να πάμε και λίγο στα σχολεία. Ήταν που του έλαλε με στα αποδητήρια των παίχτων. Σε πόρονε του. Ήταν που του έλαλε. Ποιου. Του παίχτε. Φίλε μου, είσαι εμπεχτή. Φώναζε τους, όπως μες στο Instagram. Σίγουρα. Για να καταλάβετε τον που σας λέω, ρε. Είχα 5 παίχτες μες στην Εθνική. Μα το μάνας, είσαι πολλά καλούς παίχτες. Πού σε βρίσκεις. Επούλησα τους κι ως η Ομόνια, τον Ζαχαρίου και ο Ψάλτη. Επούλησα τώρα, είχε ένα άλλο νοχα... Είχα μέλα με ονομαδός παντό. Μετά που έφυγε, εγώ ξαναριστή κανούλη. Έμεινε μόνο ο... Ναι, πώς τους έβρισκες όμως. Πώς τους έβρισκες, ήταν καλοί παίχτες. Φίλε, είχε παίχτη που του μιλούσα, ας πούμε, Μιτσίν, και όταν έγινε την ομιλία που του έκανα, αλλά του βοηθούν παίχτες, και να βάλει και ο γόρτος σήμερα. Παραλάμπου, θα πω και το όνομα του. Λοιπόν, και πια παίχτες με άρθος, είχε βάλε. Ποιος είναι πιο προαθήμα φέτος. Ένα σχολούμε, ρε φίλε, πολλά. Εθωρείς. Εθωρώ, αλλά επειδή ξέρω όταν που γίνεται τα βάρ, διατησίες, τα αυτά, αφού θέλω να προτιμώ να παξιώ. Τα ίδια απλά με βάρ. Εγκρίμα το ποδόσφαιρο, διότι το ποδόσφαιρο είναι το πιο, ξέρεις, είναι το αθρέμα που μπορεί να φέρει, ας πούμε, τα μωρά μες στον αθλητισμό, αυτό. Και έχουμε με γήπεδα, με τίποτα, τούτη πολιτεία, ας πούμε, έτσι να το δεις, ας τους μεγάλους τους. Ναι, ναι. Πρώτη σου επιχείρηση που έκαμε, εσύ να μου τα έρχεσαι τώρα. Φίλε, πρώτη μου επιχείρηση, ξεκίνησε να... έκαμε το πρώτο μου εκατομμύριο, αν το πιστεύετε, οι λίρες, όταν ήμουν, είχα μια Νορβηγίδα, εντάξει, και πουλούσαμε, γυρίζαμε και πουλούσαμε μέσα στις πόρτες σπίτι του σπιτιού, κουφάες βαλσαμωμένες, καπέλα, πράγματα, ό,τι φανταστεί όνους πιάνε από διάφορους και πουλά. Στη Ρουμανία. Στην Κύπρο, ρε. Α, στην Κύπρο. Ναι, ρε. Λοιπόν, μετά φέρα από μόνος μου κάτι κύριν, κάτι που κατέβαινε ο κόλος του, ένα μπουλουκός, κάτι ποτούδα. Φίλε, έκαμε έναν εκατομμύριο λίδες, μιλώ σου ειλικρινά τώρα. Επίεννα μόνος μου, γύριζα, επίεννα στα σουβενίρ σοπ, ξέρουν το όλοι, με τα βάν, καλά ζατζές. Έφευκα το πρωί, ώρα 7, ώρα 12 τη νύχτα, δούλεψα σκληρά. Μετά ξεκινήσαμε το ζαράκι. 6 and 5, baby! Τσά! Κύπηρος. Το ζαράκι, αγάπη μου, είναι ποτέ το... Ναι, κατάλαβα. Είναι Κύπηρ. Επίαν το αυτοκίνητο, το κότσινο, το μοντέλο του 104, επίαν το διαβέρισμα, επίαν ούλα, μιλόν και τα εκατομμύρια, λοιπόν. Και τον το πράγμα, ρε φίλε, ήταν η αιτία να φύγω από την Κύπρο, εντάξει, νύχτα, να πέντα ρόσα, δέκα ρόσα, τσιά, φέχασα τα ούλα, να πάω στη Ρουμανία, να γνωρίσω γυναίκα μου και κάνω οικογένεια. Άρα, για να κερδίσεις πρέπει να χάσεις. Να κάνω πάρα παίζετε το κουμπάρι τώρα που λέω. Λοιπόν, δηλαδή, γι' αυτό λέω τα μαθήματα, τον τόπο έχει τεράστια μαθήματα μέσα. Εσύ γιατί μιλάς. Περιμένω η αλήθεια να ολοκληρώσεις, λέω, δηλαδή, να ρωτήσω πριν. Τα social media. Ναι. Εντάξει, βλέπουμε σε είσαι πάρα πολλά active στα social media. Και όχι πάρα πολλούς followers. 907.000 άτομα την εβδομάδα βλέπουν το Instagram. Πώς το καταφέρεις το πράγμα, πρώτα απ' όλα. Ναι. Και η δεύτερη μου ερώτηση, απλώς in case που δεν προλάβω, γιατί φωνάζει. Ακούμε σέντζε. Στη φάση τώρα που χάνει την τελειακοή τους, δεν ακούει. Πρώτα απ' όλα, το μυστικό, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ρε παιδιά, θέλει, μάλλον έξω όπως είναι αν έχω, γιατί ούτε θέλω ώρες. Εντάξει, κουμπάρε, να το τριμάρουμε λίγο στο μοντάζ. Η λογική, ρε παιδιά, η λογική δεν έχει αποθηκευτικό χώρο, τον το πράγμα που μας διαφοροποιεί από τα άλλα ζώα. Δεν μπορεί να φυλάει πράγματα. Όταν κάνει ένα πράγμα μια και τρεις φορές, πασάρει το στο ζώο, μετά τέγιωσε. Και γίνεται ζωικό. Δεν ξεχωρίζει όμως, ήταν πον καλό, ήταν πον κακό. Άμα κάνει ένα πράγμα πολλές φορές, παφ, ένας που καπνίζει, ας πούμε, έβρα έναν πόψε πόσα και ο πακέτα την ημέρα. Θες να σε κάνω να το κάνω, σταμάς, ναι, που τα αύριο λαλό του θα τα μετράς. Θα τα αφήσεις που το ζω να τα φέρεις πιο στη λογική. Θα πεις ότι θα μετρώ 8 της ώρα την ημέρα και να θυκαλέξεις και τις ώρες. Τέλος πάντα το πεις στο ερώτημα. Οπότε, ναι. Αντί να παίζω κουμάρι, άρα ο εγκέφαλος μου εμένα απασχολείται με όλο το πράγμα. Πώς κάνω βίντεο ούθηκε.
Άρα ήταν έτσι ένα. Βέβαια, είναι, πρέπει να ανταλλάξει τι κακέ συνήθειε με καλέ. Και τούτε σου λε οι ατάκε που είναι όλα καλά την ώρα. Αν κάτσω, α πούμε, να σα τα εξηγήσω. Διότι εντάξει, ήμουν και παθόν και μιλούμε. Τώρα που μιλούμε, τι level είμαι. Όχι, τι level είσαι. Με τι ασχολείσαι τώρα επαγγελματικά. Αν μα θεωρήσει κάποιο Χριστόφορο, με τι ασχολείσαι, τι επαγγελματικά. Φίλε, εγώ τώρα να δεις, τρώω πολλές ώρες το γράψιμο. Έχω και άλλα βιβλία έτοιμα που έγραψα. Έγραψα για την εξέλιξη του ανθρώπου. Μελέτησα πολλά την εξέλιξη του ανθρώπου μέσω σκελετών, μέσω πραγμάτων κτλ. Έγραψα ένα βιβλίο για τον Τζόγο, ένα εξαιρετικό το οποίο δεν το έφκαλα ακόμα. Τύψη να παίζεις, Τι. Τύψη να παίζεις. Τόσο που τόσο ονόμασα, τέλος παντών. Και η δουλειά μου βασικά χτίζω πολύ κάτι. Καμιά και πολύ κάτι και στο χρόνο. Και πουλώ διαμερίσματα και αποσκογιούμαι. Αποφάσισα ότι δεν θέλω πολλά λεφτά στη ζωή μου, ότι συνειδητοποίησα ότι τα πολλά λεφτά φέρνουν πολλά προβλήματα και με μια χαρά, να σου πω τα αλήθεια. Χριστόφορε μου, πρέπει να κλείσουμε υποχρεωτικά. Δεν έχουμε... Να τραγουδέ να πούμε. Περίμενε, να παίξουμε παιχνίδι, μάνε να τραγουδήσεις εσύ. Κύριε Λέησο, είδε μικρόφωνο, θέλεις να δεις παιχνίδι, το παιχνίδι να το τραγούδι. Όχι, ό,τι θέλεις. Όχι, να αλλάξει κανένα λίγο κόσμος. Τι θέλετε, κάνουμε έργο. Λοιπόν, να σου πω. Ό,τι θέλεις, είμαι κασένα απόψη. Άκου. Πριν πάμε στο παιχνίδι, θέλω να σου δω το δώρο σου. Είναι η πρώτη φορά που θα πάρεις δώρο και δεν θα δώσεις. Από το Sapo Giveaways, ένα ποτηράκι που θα ξυπνάς το πρωί, να βάλεις το καφέ σου μέσα, να πίνεις και θα λαλείς «Never surrender», σίγου πάνω, ρε, με το σήμα της εκπομπής μας. Α, δεν διαφημίζουμε τίποτα. Όχι, Louis Night Show. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να πέσει κάρτα για το παιχνίδι μας από τη Χαραμπίδης Κρίστης. Λοιπόν, Χριστόφορε μου, επειδή θωρώσαι ότι κάθε πρωί τρώεις, πόσα αυκά θα είσαι σήμερα? Φίλε, τρως πιο κανονικά και ασπράθηκε να παράφω 4-6 ανάλογα. Εγώ τρώω 4 κάθε πρωί, θέλω. Μα ουλά. Ναι, τρώω πάρα πολλά τα αυγά. Θα παίξω ένα παιχνίδι με αυγά και θέλω να πω, είναι όποιος καθαρίσει τα πιο πολλά σε ένα λεπτό. Είναι μόνο να γίνει. Αλλά θέλω να σου πω ότι εγώ είναι να τα φάω μετά τα αυγά. Και δηλώσαν και που την πάντα παιδιά τρώνε αυγά, οπότε θα τα καταναλώσουμε. Να παίξουμε αυγό μέσα σε ένα λεπτό. Έχεις τεχνική που καθαρίζεις αυγά. Όχι. Ας σου πω την αλήθεια, αν καθαρίζω μου τα. Ας σου πω ψέμα, δεν μπορώ να λέω ψέμα. Τέλεια. Η Ραμόνα καθαρίζει σου αυκά. Έχω κοπέλα. Έχω κοπέλα και αυκά. Σε κάνα που καθαρίζει η Ραμόνα. Εντάξει, άμα είμαστε τα κόμμες, καθαρίζει τα και η Ραμόνα. Σιγά δεν τα καθαρίζει η Ραμόνα. Λοιπόν, εγώ καθαρίζω μόνος μου. Ένα λεπτό, εμείς οι δυο. Πάνε διαιτητής. Λοιπόν, και ας το αυκό. 3, 2, 1, πάμε. Κατσαλίδης καθαρίζει. Α, το Ερναρίτης, πολύ πιο γρήγορος το Ερναρίτης. Δεν μου κάνει, ρε. Τεχνικές, όπα, έφυγε έναν. Πατσαλίδης, ήδη ξεκίνησε ο Πατσαλίδης να καθαρίζει το δεύτερο. Το έναν έβαλε το ούλο που χώνε παντού έφυγε. Πάμε για δεύτερο, πάμε. Λουί, έκαμε στο λουβίθια, το αυκόν έκαμε στο σκράμπολ. Έχασε. Πάει για το δεύτερο ο Πατσαλίδης, καταναλώνει το αυγουλάκι, έμεινε το ασπράδι. Το Ρναρίτης ακόμα ζορίζεται λίγο στο δεύτερο. 20 δευτερόλεπτα, ο Πατσαλίδης είναι στο τρίτο. Είναι εύκολος αντίπαλος ο Ρναρίτης. Ξύσιλος αυκά ο Λουίς εντωμεταξύ, εδώ έναν κοντινό πλάνο θέλουμε. Σε 10. Έχασα. Ίσως άλλο 10 δευτερόλεπτα. Έχασα, ρε, μου πάει πόσο να φάω. Εγώ θα 3, ρε παιδιά, δόξα σε Θεός. Τέλος χρόνου. Γιώτη. Νομίζω... Ξέρετε, τα πολλά τα αυκάσεις πρόβλημα είναι εξαρισμού μετά. Δεν και γράψετε το τούτο. Γράφουμε, κανόνι γράφουμε. Να λαλείς ο κόσμος, είμαστε μπερδίνε. Λοιπόν, 3-2. Θεωρώ ναι, όντως. Ναι, διότι εφαντάζολας. Συγγνώμη, ήμουν πάρα πολύ λάγαρος. Του τα φυλάξετε μου, τα φάω αύριο το πρωί, εντάξει. Με χαλουμούνι, το ματούα, ελιούα. Χριστόφορε μου, γράφουμε την εκπομπή. Sorry, ρε φίλε. Επειδή θέλω να είσαι λίγο χαλαρός, εντάξει. Sorry, ρε φίλε, sorry, απλώς νομίζω ότι δεν ξέρω ποτέ. Τώρα είναι να κλείσουμε. Λοιπόν, ως πω καταπτώ το αυκό μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες στην εκπομπή. Ελπίζω να περάσεις όμορφα.
Θέλεις να κλείσεις όπως θέλεις, never surrender, fight, σίγουρα. Ωραία, ωραία. Είπαμε πολλά πράγματα. Ωραία. Απλώς θα σου πω κάτι, επειδή ναι. Ανοίξαμε πολλά σοβαρά κεφάλαια τα οποία θέλουν πάρα πολλές ώρες. Κάθε δύο μήνες θα σε καλλιόν άρχισε, θα τα λέω. Θα το πεντζελία. Κοίτα, εγώ δεν κάνω podcast για να έρθεις να μιλήσουμε με τις ώρες. Αν κάνεις εσύ podcast, να έρθω να μου τα πεις. Να κάνω, ναι, ξεκινώ. Ξεκινώ την άλλη εβδομάδα. Καλεσμένα, να έρθω με την κυρία Πα. Η Πάνε είναι η πελάρα μου και θέλω την πολλά. Εμάνα μου, και θέλω να με ακολουθήσεις στο Instagram, με βάλεις χάσεις τώρα πιο άλλους followers, εντάξει, επειδή είναι δουλειά μου τα... Βέβαια. Κανονίσαμε τα, εντάξει. Χριστόφορος Στανανίδης, κυρίες και κύριοι. Θέλω πάρα. Και ερχόμαστε. Fever pigeons bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out in an alley or ship bed. Ηλιάνα Αλεξάνδρου, κυρίες και κύριοι. Ηλιάνα μου, πέ μου να δούμε. Πού εμφανίζεσαι αυτό το διάστημα? Είμαι Πάφο. Πάφο. Πάντα Πάφο. Αγαπώ Πάφο. Ναι, αγαπούμε Πάφο. Τραγουδίστρια, λογίστρια, δύο διαφορετικά. Λογίστρια. Ναι. Okay. Θα το έχουμε υπόψη μας πάνω, να θέλεις λογίστρια. Ναι, καλό. Να μπορέσεις να εργαστείτε. Όχι, μπορεί να συνεργαστείτε, να σου κρατά λογιστικά, να γράφεις τραγούδια. You never know. Και κανένα τραγούδι, κυκλοφορά, κάτι, τίποτε. Όχι, δυστυχώς είμαστε έτσι χαλαρά στα ξενοδοχεία, έτσι private event, αυτά. Τέλεια, σου εύχομαι τα καλύτερα, αγαπημένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε που είσαι στην εκπομπή μας. Ένα χειροκρότημα για την Ηλιάνα μας. Να πούμε, Λούι μου, ότι το Mall of Cyprus, ο αγαπημένος προορισμός για ψώνια και διασκέδαση, σας προσφέρει την τέλεια ευκαιρία να κάνετε δώρο στους αγαπημένους σας την Mall Gift Card, που μπορεί να εξαργυρωθεί σε πάνω από 70 καταστήματα, εστιατόρια και καφετέρειες και είναι μια ιδανική επιλογή για κάθε περίσταση. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο, η αλήθεια. Όσοι επιθυμούν να παίξουν το παιχνίδι μας και να κερδίσουν μια Mall Gift Card αξίας 100 ευρώ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο QR code που βλέπουμε τώρα στη οθόνες μας. Λοιπόν, να δούμε το παιχνίδι μας. Ναι, έχουμε το παιχνίδι μας. Ναι. Πάμε να τα δούμε. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το καινούριο μας ενθετών που λέγεται 5 δευτερόλεπτα. Δίπλα μου έχω τη συμπεθερά μου την Ελένη και Μαριάννα. Τη Μαριάννα. Το λοιπόν είναι πάρα πολύ απλό το παιχνίδι μας. Έχετε 5 δευτερόλεπτα να έβρετε 3 πράγματα της κατηγορίας που θα σας πω. Και το μεγάλο μας δώρο, με πολύ αγάπη από το Mall of Cyprus, είναι ένα voucher 100 ευρώ που μπορεί να εξαργυρωθεί σε 70 καταστήματα του Mall. Πολλά μαχαζιά. Δεν έχετε παράπονο. Τώρα λοιπόν, έχετε 5 δευτερόλεπτα. Θα ξεκινήσω από αντε παμπλόν, του κείτε μπλόν, αντε παμπλόν, μπλίν μπλόν, που την Μαριάννα. Εντάξει. Τώρα λοιπόν, είσαι έτοιμη? Έτοιμη.
Μόλις ο χρόνος σου ξεκινά, μόλις τελειώσω την πρόταση μου. Θέλω να μου πεις, πατά στον μπάζερ, μόλις τελειώσει τσίστερα. Ναι. Θέλω να μου πεις τρία αντικείμενα που έχει μία γυναίκα στη τσάντα της. Πορτοφόλι, make-up και κλειδιά. Δεν το εκούτσκησες, Μαριάννα μου, άρχισες ένα δευτερόλεπτο. Ελένη. Έτοιμη. Θέλω να μου πεις τρία πράσινα λαχανικά. Μαρούλι, γκραμπίνα, κουράκι. Ελένη. Show. Έκαμε σου show. Το λοιπόν. Μαριάννα. Θέλω να μου πεις τρία μέλη του ανδρικού σώματος. Πρόσεξε πολλά καλά να μου να πεις το ρούμα και κουβελούθια. Μόνο του ανδρικού γενικά. Του ανδρικού. Θρύδια, χέρια, πόδια. Δεν πιάνετε. Πάλι έχασε τον χρόνο της η Μαριάννα μου. Πρέπει να σε λέω πιο φωτιά σπυρίφια. Κόρη να τα προλαβαίνεις. Φωτικά. Ήταν trick question. Ελένη. Yes. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τρεις αγαπημένες σου κυπριακές τηλεοπτικές σειρές. Πάμε. Έγια Φουξία, Βουρατή Γειτόνι, την Πατήσα. Πολλά γλυωρή. Να μπορώ να σου πω, Μαριάννα μου. Κάμε σου πω τούντο. Το λοιπόν, περίμενε και φορμά η αλιά μου. Θέλω να μου πεις τρία φαγητά που δεν μπορείς να αντισταθείς να φας. Μπιφτέκια, μακαρόνια του φούρνου και κουβέπια. Μπράβο. Είδες που το βούτσιδες του τον κόρη. Το λοιπόν. Με του φαγιού. Κι εγώ. Το λοιπόν, Ελένη, θέλω να μου πεις τρία είδη ένδυσης που φοράμε κάτω από τα ρούχα μας. Εσσορούχα, κάλτσες, Έχασες το τούτο. Το λοιπόν, νομίζω έχουμε νικητρία, διότι κούτσισε πολλά περισσότερα η συμπεριφορά μου η Ελένη. Ελένη, ευχαριστώ πάρα πολύ και εμείς δύο. Να πάει να ψουμνίσεις, κορούλα μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Και θα τα πούμε στο επόμενο episode. Και κάνετε με έναν bye-bye του Λουί, τώρα μας το ρί. Bye! Και πάρμου σε αυτό το σημείο να πούμε επίσης ότι και φέτος ενώνουμε τις φωνές μας για να στηρίξουμε συλλογικά κάθε γυναίκα με μεταστατικό καρκίνο του μαστού, συμμετέχοντας στην πορεία με τις ροζ φιγούρες της Europa Antonia Κύπρου. Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 5 η ώρα, ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκοσία. Ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να μεγαλώσει τον κύκλο στήριξης των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού, γιατί η ζωή μετρά. Λοιπόν, πανωρέα μου. Να θυμίσω ότι στη σειρά μας στο Facebook και στο Instagram είναι η προσφορά από τα wehotels.cy, όπου μπορείτε να μπείτε για την επόμενη κράτηση που θα κάνετε online να κερδίσετε cashback μέχρι και 100 ευρώ. Υπάρχουν οι όροι συμμετοχής. Επίσης, σας θυμίζω αύριο την Κυριακή ξεκινούν οι παιδικές παραστάσεις. Στο κόψιδο.com μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες. Αυτά είχαμε για απόψε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στις 9 εδώ, στον Αλφα Κύπρου. Φιλούθκια, γεια σας! Ξυπνά μόνο σαν και φως και λέω εδώ θα μείνω με ένα σου τηλέφωνο τον κρίσμο κόσμο κλείνω. Μια μπλούζα παίρνω φεύγοντας τα κλειδιά στα χέρια. Βάζω μπροστά τη μηχανή και καβαλάω τα αστέρια. Εμείς οι δυο σαν ένα, δυο σώματα ενωμένα στις γιορτές, στις παραλίες, τα γήπεδα, στα τρένα. Εμείς οι δυο σαν ένα, δυο σώματα. Γιορτές της παράδειας.